Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5. Της Κακομήρας με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Σας δίνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και μαζί την καλύτερη τιμή της αγοράς. Ενώ στο www.listopartu.gr υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ ανταλλακτικών, μέσα από το οποίο μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Γράφετε ένα 55, αφήνετε και ενώ γράφετε το μήνυμα και το στέλνει στο 54340, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το goldmall.gr παρουσιάζει την καλύτερη τιμή, την παιδική παράσταση, η πεντάμορφη και το τέρας. Το απμένο κλασικό παραμύθι θα μαγεύσει καρδιές των μικρών μας φίλων σε μια παράσταση με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια στο θέατρο Σοφούλη. Βρες το εισιτήριό σου για την πεντάμορφη και το τέρας με τη χαμηλότερη τιμή από οπουδήποτε αλλού, αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μαζί μας τα καντίνα Pit Stop. Καφές, πίτα ή μπουγάτσα? Θες μπουγάτσα ή πίτα μία συν μία δώρο? Θες καφέ, δώρο το νερό? Ενώ για εσάς οι οποίοι είστε καθημερινοί πελάτες, θα πρέπει να ξέρετε ότι στους 5 είναι ο έκτος δώρο. Σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 56 στη Δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά και οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Χορηγός μας στα καταστήματα Κοσμάγλου.
Εκεί όπου μπορείτε να περιποιηθείτε κάθε είδους επιφάνεια, επιλέγοντας χρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε μοναδικές αποχρώσεις, με την αξιοπιστία του ονόματος Κοσμάγλου, με τρία καταστήματα: δυτικά Ιθάκης 62 με Αντών 3 στον Εύωσμο, κέντρο Φίλιππα 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεις 82 με τηλέφωνο το 2310-480-606. Με διαγωνισμό για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Προσφορά από τα καντίνα Pit Stop 2 εισιτήρια. Για τη θύρα 1, για δύο τυχερούς φίλους του ΠΑΟΚ, γράφετε Α1, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε δύο εισιτήρια για τη θύρα 1, Μπρούκλιδες δηλαδή θα πάτε, να δείτε την αναμέτρηση του κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Σε μένα μιλάς. Κωνσταντίνε, σε ποιον άλλο. Σε ποιον άλλο. Ο Ιχολίτης. Τον είπα νωρίτερα. Τον είπες on air. On air, ναι. On air, ωραία. Εντάξει. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Πώς θα είδες τα αποτελέσματα. Φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Ε, βέβαια. Φυσιολογικά ή φυσιολογικότατα. Normal. Normal. Φυσικά είχαμε την ανάλυση, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχαν εκπλήξεις ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν στην Ευρώπη εκπλήξεις. Πιέζουν μια εκπλήξη. Δεν κέρδισε η Chelsea του West Ham. Εσύ γιατί είναι η Chelsea. Εντάξει. Δεν κέρδισε η Μπαρσελόνα την Χιρόνα. Με 10 παίκτες ισοφάρισε από είδα εγώ. Δεν κέρδισε όμως. Εντάξει, και τι είναι αυτό. Ναι, ρε, δεν έχασε. Ισοπαλία έφερε. Στην έδρα της. Ποια έδρα της. Μπαρσελόνα Χιρόνα έφερε. Εντάξει, 2-2. Δεν είναι έκπληξη αυτό. Εντάξει, και η Ρεάλ κέρδισε με 0.5 με κακή εμφάνιση. Εντάξει. Ακριβώς. Ωραία. Η Ίντερ κέρδισε στο 90-φεύγα. Κέρδισε, φυσιολογικό. Δηλαδή η Ντόρτμουντ ισοφάρισε τον Άγγελσμαν 1-1. Το περιμέναμε αυτό. Εντάξει, φυσιολογικό. Φυσιολογικά αποτελέσμα. Πάω κέρδισε την ΑΕΚ φυσιολογικό. Τα Γιάννενα κερδίσαν τον Άρη φυσιολογικό. Όχι. Μα τρώμε το. Όχι. Τι όχι. Γιατί φυσιολογικό. Φυσιολογικότατο. Θα σου το αναλύσω και θα μου πει. Τι να μου αναλύσει. Άστο, μην το αναλύσει καλύτερα. Θα χάσει χρόνο. Μην το αναλύσει. Έχω το ανέλησα εγώ χθε το βράδυ. Πολύ ωραία σου. Τι άκουγαν χθε το βράδυ, ακούν και σήμερα το πρωί. Δεν ξέρω, ξανά μα να τα είδε. Η ανάλυση σου να είναι η καλύτερη του κόσμου. Η χειρότερη να είναι. Εγώ το ανέλησα. Ναι, αλλά αυτό που έκανε το βράδυ δεν είναι οι διακροτέ το πρωί. Είδα Arsenal Everton. Ναι, είδα τον κολαράτο. Τον τραυματισμό τον είδε. Ποιο τραυματισμό, δεν ήταν τραυματισμό. Τι τραυματισμό ήταν. Του Σοκράτη. Τι Σοκράτη. Σοκράτη τον βάλανε 5 τετατέ τη Everton. Τετατέ, 5 τετατέ, τον βγάζει ο προπονητή και κάνει τον τραυματία. Καλά. Αυτά τα ξέρουμε. Δεν είναι τέτοιο παιδί. Τι δεν είναι. Δεν είναι τέτοιο. Βράσε δεν είναι τέτοιο παιδί, έγινε ρόμπα τώρα. Τον ακουμπούσαν, το λέγανε εντάξει, ρόμπα έγινε. Δεν είναι που έχει κιλά. Έχει κιλά. Πέταξε κόλο, τι βάρει. Βάρινε ρε κόκκινε το έδεισμα το Μουστάφι εκεί πέρα που του άλλαξαν τα πετρέλαια. 4-0 έπρεπε να το μάτσει. Okay. Στο 30 λεπτό τι, οκ. Το άδεσαι το μάτσει δεν το. Κέρδισε 2-0. Βράσε τι κέρδισε το μάτσει, το είδε, κέρδισε. Ναι, καλή η Everton. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε το είδε το μάτσει. Το είδα. Τι είδε δηλαδή. Είδε ότι τραυματίζει ο Παπασταθόπουλο. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ, ναι. Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια. 4 να έχει. Είχε τρεις φάσεις εντός περιοχής. Μάλιστα. Και. Δηλαδή τι πρέπει να πω τώρα. Ότι έπρεπε να είναι 0-4 το παιχνίδι. Όχι, αυτό μου λες τώρα. Εγκλημάτισε ο Ζουνίδης εχθές. Ρε φίλε. Για μένα. Μου λες τώρα για τον προπονητή, ο οποίος σου κοπεί ότι δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση. Βρέσε τι έχει εσύ. Το ένα θέμα στο και άλλο. Και μου λες το 0, θα έπρεπε να είναι 0-4. Έπρεπε να είναι 0-4. Αν σου βγει αεξή τώρα και σου πει μέχρι το 29 ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει. Ναι. Και εμείς κάναμε, δηλαδή, είχε το σουτ του Μπακασέτα, είχε το δοκάρι με τον. Και ο Πάοκ είχε σουτ από μέση απόσταση. Και φύγανε. Όχι, δεν είχε αντί το δοκάρι. Είχε καλή απόκρουση του Πασχαλάκη. Είχε το δοκάρι με τον Λιβάγια. Και τι είναι δηλαδή, αυτό. Δηλαδή έπρεπε να 0-3. Αυτό μου λες τώρα. Η ΑΕΚ πήγε στην Τούμπα ασεβέστατη και έπρεπε να χάσει και με περισσότερο 0. Η ΑΕΚ πήγε με ασέβεια στην Τούμπα. Θα ρίξει και πήγαινε στο Κορδελιό και στον Εύωσμο να κάνει φιλικό. Απαράδεκτη. Λοιπόν, να σου και τον Παπασταθόπουλο. Του κάνει 5 τέταρτα από τη μεριά του. Άστο το έργο τώρα, τα ξέρουμε τα έργα. Τον κάνει αλλαγή και κάνει πως κουτσένει, κάνει τον τραυματία. Μην γίνει ρόμπα. Σε βγάλουν στο 30, αν είσαι έξυπνο, κάνει τον τραυματία. Ότι πονάει δίθεν το πόδι σου κτλ. Επειδή είσαι ένα διαστραμμένο μυαλό. Φιάσε τώρα η μεμονή. Τον κάνανε χουνί. Χουνί τον κάνανε, δεν τραυματίζει και κάνανε χουνί. Καλά, εσύ από φοβάζα και χουνιάξε. Χουνί τον κάνανε. Πήγε στα Γιάννη. Χουνί. Πώ θα πάω στα Γιάννη, αφού δεν είχε εισιτήρια, πώ θα πάω. Γιατί θα κάνω δημόσια σχέση. Είσαι εξέχουσα προσωπικότητα. Καθόλου. Εγώ δεν είσαι κανένα στοιχείο. Εγώ είμαι μια προσωπικότητα που δεν υποχρεώνεται σε κανέναν. Αν θε να μάθει. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Οπότε αν ήθελα να πάω στα Γιάννενα, θα πρέπει να πάω τον μπάκο. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα. Κανόνι σε καμιά πρόσκληση. Κατά κίνηση ουδέτερο. Δεν μπορούσα να σου πούνε γιατί πα. Και πώ θα μπορούσα. Θα πήγαινε από το σφαιράνθρωπο να δει το παιχνίδι. Με τι λεφτά, πόσο εισιτήριο, πώ θα έμπαινα μέσα. Είχε εισιτήριο να αγοράζει. Από πού είχε. Σε Θεσσαλονίκη δεν μπορούσε. Λάθο κάνει. Τα εισιτήρια ήταν.
Δεν το γνωρίζω. Πες δεν γνωρίζω. Αν ίσχυσε κάτι τέτοιο. Ίσχυσε, ίσχυσε. Ίσχυσε. Εντάξει. Άλλο. Κακώς δεν δεχτεί. Κάνα στα διόδια. Πώς θα λένε, μπλόκα. Ξέρω, το ξέρω. Οι άλλοι λέγανε ότι πάμε να τρέξουμε μαραθώνιο. Ωραία, εντάξει. Τώρα οι άλλοι που βρήκαν εισιτήρια μέσω δημοσίων σχέσεων. Εντάξει. Εγώ δημόσια σχέση είμαι κακός, δεν πάω. Πώς θα το κάνουμε, δεν είμαι στο. Αλλά γι' αυτό μην παίρνεις. Το φόρτο μου, συγγνώμη, το φόρτο μου. Το φόρτο μου δεν είναι η δημόσια σχέση. Πώς θα πάω στα Γιάννα, δεν θέλω να υποχρεώθω. Με λέει ο γιατρός ακτινίατρος να πάει στον μπάγκο να βρω κανένα εισιτήριο. Βρέα στον μπάγκο και ο πάγκο βαρύσει σαν και εμάς. Δεν είναι. Δηλαδή, η αραβουνιαστιά λέει άλλα. Η βούλα πλατιπόδα δεν έστειλε κανένα στήριο. Δεν ξέρω, η βούλα πλατιπόδα ή η καλόγρια πάνω από τον εσφιγμένο. Τι έλεγε. Ό,τι βρίσκει και έχει ο καθένα. Πάμε παρακάτω. Πάμε, μην κάτω καθυστερεί και θα πάμε κανένα τέταρτο διαμήνυμα. Αυτό το οποίο λε. Το οποίο μπορεί να έχει δώσει αλήθεια. Ποιο είναι αυτό που έχει δώσει αλήθεια. Για τον Άρη θε να σου πω. Ένα-ένα θε. Πώ θε. Θα σου πω, ρε, δύο κουβέντε για το παιχνίδι. Είδαμε ένα κακό παιχνίδι. Ποιο μάτ. Πα Γιάννενα Άρη. Αυτό είναι. Ναι. Εγώ λέω δύο πράγματα, δεν λέω κατά. Εντάξει, ναι. Είδαμε ένα κακό παιχνίδι χωρίς βάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, όπου η μία ομάδα την έστειλε στο δοκάρι. Η μία ομάδα. Ναι, ο Άρης. Ναι. Και η άλλη ομάδα με τρεις ποδικαραμπόλα έβαλε γκολ. Έτσι, το, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, το παιχνίδι ναι, αυτό ναι. Το ήταν για να μην έχει γκολ. Το κέντρο του Άρη έκανε τη χειρότερη εμφάνισή του. Μάλιστα. Η του γραμμή. Ωραία. Και... Ο Άρης έδειξε να μην βρίσκει λύσεις. Και έχω μια απορία. Λοιπόν, για σένα πρώτα. Και μετά για οποιονδήποτε. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει ανάλυση. Ναι. Ναι. Για τον Άρη. Εγώ λέω πέντε πράγματα. Εσύ πες πέντε πράγματα, αυτά έλεγε ο Διακογιάννης. Αυτό αυτά. Το ναι. Πάθος. Ναι. Αυτή την ενέργεια που έβγαλε ο Πας. Ναι. Πού την έχασε το Καραϊσκάκι. Δεν γούσταρε να κερδίσει το Καραϊσκάκι. Μπορεί να ήταν φιλικό. Μπορεί να ανοίξει τα πόδια και στον ΠΑΟΚ. Σε νοιάζει εσένα. Σε νοιάζει εσένα. Ποια παιχνίδια θα κερδίσει ο Πας. Ο Πας είναι μια ερώτηση. Σα απαντάω εγώ. Ο Πας είναι μια βρωμιάρα όπως ήταν η Βέρεια και θα κάνει όπου θέλει ανοιχτό ματ δυνατό. Όπου θέλει θα κάνει κλειστό. Σε νοιάζει εσένα. Ας πάει αυτός ο Άρης να κερδίσει το Ιταγιάννα που θέλουν να το μάθει. Να σχολιάζεις κάτι που είδες είναι θέμα ενδιαφέροντος. Ναι, βέβαια. Οκ, okay. Εντάξει. Λοιπόν, Αριανή. Διαφωνείς με κάτι από αυτά τα Διακογιάννικα που είπες. Ναι, τα Διακογιάννικα. Όχι, διαφωνείς με κάτι. Έλα τώρα, ότι μας γύρισε 40 χρόνια πίσω του Διακογιάννη την κριτική τώρα. Τζάμπα λεφτά παίρνανε. Άστο τώρα το έργο. Θα δει εγώ τζάμπα λεφτά παίρνανε. Εσύ δεν παίρνει τζάμπα λεφτά. Όχι, για το Διακογιάννη, το Φουντουκίδη και τους άλλους λέω. Ναι. Με τα μονοπόλια. Για την εποχή τους καλά ήταν. Τζάμπα λεφτά παίρνανε. Καλά ήταν. Στο λέω ο Ραυτόπουλος. Τζάμπα λεφτά έπαιρνε ο Διακογιάννη και οι υπόλοιποι. Άστε τώρα τα μπλε. Ιεροσιλία. Βρε είσαι από εκεί πέρα. Βρε τζάμπα λεφτά παίρνανε, στο λέω εγώ. Παρακάτω. Τα ελληνικά του. Δεν τα γνωρίζει. Πηγαίνανε στο Δελασάλ να κάνουν αρχαία αίρεση. Και νέα, άστα ελληνικά. Στο Δελασάλ δεν πουλούσε ποδόσφαιρο. Α πάει στο Καλαμαρί στην Μισηχρόνη και να κάνει. Δεν πουλούσε ποδόσφαιρο τότε. Άμα δεν πουλούσε ποδόσφαιρο, εμείς μπάλα θέλαμε να δούμε. Θέλαμε να ακούσουμε τα ελληνικά του Διακογιάννη. Και γιατί να ξεκινήσουμε τον Άρη και να μην ξεκινήσουμε τον μεγάλο νικητή τον ΠΑΟΚ. Δεν γουστάρω, ρε φίλε, να ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ. Από το πρωί παίζουμε ΠΑΟΚ. Ξεκινάω με Άρη. Λοιπόν, ακούστε, Αριανή, κούρκουλι. Ακούστε. Πάμε παίξτε στα Γιάννενα. Θα ρίξει και στην Μπαρσελόνα που θα παίξει, ξέρω εγώ, με την Κόρντομπα. Τετράδα στην άμυνα, ωραία, ανεβαίνεται ψηλά. Ο Μπάσαρα κάνει παιχνίδι, ο Ματίγια ψηλά. Ναι, με τον Τεκινή δεκάρι. Ο Μάγκας ο Πετράκης, δεν σαν τον προπονητή τον Αντωνίου να πούμε της Λάρισσας. Πού πήρε πόδι. Τι απάρει, χέρι δεν πάρει. Και δεν φταίει ο Αντωνίου, ο Κούγιας φταίει. Φταίει που έχει τον Αντωνίου προπονητή. Αυτός έχει κάνει η ΕΚ. Ο Κούγιας που θέλει να κάνει ο ίδιος και τον προπονητή. Άλλο αυτό. Σου πετάει. Τρία στόπερ. Ο Μάγκας, ο Πετράκης. Ναι. Κεντρικό το Τσιμόπουλο. Ταγαρόβλαχο, λίγα μέτρα, δυνατό κτλ. Δεξιά, δεξί στόπερ στα τρία στόπερ, σου βάζει το Σκόνδρα. Ο Σκόνδρας παίζει και δεξί μπακ. Μάλιστα. Πετάει και τον Μπουκουβάλα δεξί μπακ χαφ. Που σημαίνει ότι ο Σκόνδρας και ο Μπουκουβάλας, όποιος έβγαινε από εκεί, ο Γκάμα και ο Γκαρσία, θα είχε δύο παίκτες. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Πετάει το Μιχαήλ αριστερό στόπερ. Ο Μιχαήλ παίζει και αριστερό μπακ και στόπερ αριστερό. Και πετάει το Βόρειο Μακεδόνα το Τζικάρσκι αριστερό back half. Δηλαδή είτε βγει ο Γκάμα είτε ο Γκαρσία από εκεί θα έχει δύο με έναν. Ο Λίλα του λέει: Λίλα, έχει το νου σου κι εσύ εκεί πέρα. Μην μου βγαίνει μπροστά. Θα βγει ο Νικολιάς, ο Βιντάλ και ο Μιστακίδης με το λέω στην κόντρα στο χώρο. Γιατί στην κόντρα στο χώρο? Γιατί αυτοί νομίζουν ότι από γιονάκηδες γίνανε Μάρλον Μπράντο. Και ήρθαν στα Γιάννενα να παίξουν την μπάλα τη ζωή του. Πάρτε μια αντεπίδεση. Τι χάνει ο Πας Γιάννενα. Πάρ τη δεύτερη αντεπίθεση. Τι χάνει ο Παζιάννα. Αν ο Μιστακίδης ήταν επιπέδου, ήταν να παίξει στον ΠΑΟΚ, θα του είχε κάνει ζημιά. Πάρ την τρίτη κόντρα, πάρ την τέταρτη. Κάνει το δοκάριο ο Άρης. Φτάνει στο 65 λεπτό. Ο Άρης λοιπόν, μετά το 65 λεπτό, είναι σαν το γέρο στο γεροκομείο. Θέλει τρεις να τον ανεβάσουν να πούμε στο μαγειρίο να φάει. Στο λέω εγώ να το ξέρει.
Ναι. Ο Άρης μετά το 65ο λεπτό, 70ο λεπτό είναι σαν το γέρο στο γεροκομείο. Ερώτηση. Ένα λεπτό. Δεν το κάνει το 1-0. Εκεί λοιπόν δεν περίμενες να φας τον γκολ για να κάνεις αλλαγές. Πετάς το Σιώπη τρίτο χαφ. Δεν είναι Λακαμάς ο προπονητής ο περσινός της ΑΕΚ, πώς το λέγανε, που μοιάζει με τον Σωτήρη Μουστάκα. Ο Χιμένεθ που έπαιξε με 3 στόπερ και 3 χαφ. Δεύτερη αγωνιστική και πήρε το 0-0 στα Γιάννενα. Σεβάστηκε τον Μπας Γιάννενα. Εσύ δεν το σέβεσαι. Πάρτο 1-0 και κάνε passing game 90-10 κατοχή. Μισό φόρταμα 13 λεπτά πριν το τέλος. Ο μεγάλος Άρης. Κάνε το ερώτημα τώρα εσύ. Μάγκες κούρκουλοι εσείς. Θα πηδήξετε τα Γιάννενα. Ερώτηση. Βρήκατε το Πετράκι εκεί πέρα. Το Πετράκι εκεί πέρα. Σας έσυσε την παγίδα. Μια, δυο, τρεις, πέντε αντεπιθέσεις. Δεν την παίρνετε χαμπάρι ότι το κέντρο σας με την άμυνα είναι στα 30 μέτρα ανοιχτό. Πετράτσις. Σε χτυπάει ο Πετράτσις. Σου κάνει σκόδρα που κουβάλα δίδυμο για τον έναν εξτρέμ. Σου κάνει Μιχαήλ Τσικρίσκι Βορειό Μακεδόνα ντουμπλάρισμα στον άλλον εξτρέμ. Καθάρισε ο Άρης. Τον τεγκινή του κόλου δεκάρι τώρα τον κάνανε. Ναι, ναι, άκουσε τώρα την ιστορία. Ο Άρης. Πετράτσις. Πήγαν τα πόδια του Μαδρί. Πάρ το 1-0. Τράβα και ένα χι τώρα με την Τρίπολη, χάσει και στην Τούπα. Να έρθει λίγο στα γράδα σου γιατί πολύ λάλησε να πούμε. Το λες σήμερα. Πολύ λάλησε να πούμε. Επειδή μου αρέσει που μιλά νωρί και σε χρεώνω ότι βιάζεσαι. Χρεώνομαι, μωρέ, τε χρέωσε λοιπόν, με, τι να σε κάνω. Τώρα λες κάτι το οποίο με εκνευρίζει. Σε εκνευρίζει. Ναι. Λες ότι... Έκανες ανάλυση τώρα με τον Βαγγέλη Βουντουκίδη. Λοιπόν, λες δηλαδή ότι ο. Κατεβαίνουν οι παοκατζίδε και έβαλε ο Γκουερίνο τον γκολ. 5.000 ευρώ το μήνα. Δεν παίρνα τζάμπα λεφτά ο Διακογιάννης με τον άλλον το Φουντουκίδη. Τζάμπα λεφτά παίρναμε. Συνέχισε τώρα εσύ. Όπως και ο Σωτηρακόπουλος παίρνει τζάμπα λεφτά. Πάμε παρακάτω, λέγε. Χαράμι λεφτά παίρνουν. Λέγε εσύ τώρα. Λέγε, τι θες να μου πεις. Έχεις... Ο Άρης έπαιξε την μπάλα. Όχι. Λοιπόν. Έπαιξε καμιά μπάλα το Παζιάννα. Παζιάννα κρύφτηκε και έδωσε στον Άρη. Αυτό το οποίο έκανε χρόνια. Μπράβο. Αυτό που έκανε σε πειράζει. Απλά δεν έχει τον Κόντε. Σε πειράζει εσένα. Να τελειώσω. Ναι, έχει, δεν έχει τον Κόντε. Δεν έχει τον Κόντε και εκείνα τα τέτοια. Έχει τον Γκρισμάν όμως. Θα σε χαλάει ο Γκρισμάν. Όχι. Σε χαλάει ο Λεωμάτι. Αυτό το σχόλιο το οποίο έκανες για τον Άρη. Ναι. Ότι κρέμασε. Ναι. Γιατί δεν μας το έπρεπε στα προηγούμενα παιχνίδια ότι κρεμάει. Δεν κρέμασε. Δεν κρέμασε τον είδες να κρεμάει με τη Λαμία. Με τη Λαβαδιά δεν κρέμασε. Όχι. Δεν κρέμασε με τη Λαβαδιά. Με τη Λαβαδιά ό,τι επιθέσεις. Ό,τι επιθέσεις δέχτηκε από την αρχή δέχτηκε και στο τέλος. Έτσι λες εσύ. Ακούγεσαι εσύ, ακούγαμε κι εγώ. Εγώ δεν διέκρινα μέχρι τώρα. Δεν διέκρινα. Εντάξει, πολύ ωραία. Να, πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Κάνεις παρέα με γυμναστές ή με ταβερνιάριδες κάνεις παρέα μου. Ξέρεις αν έχω παρέα. Μπράβο, πάρε κάνα γυμναστή λοιπόν που κάνεις παρέα. Θα ρωτήσω. Και ρώτα, μην εγώ μέχρι τώρα πρόβλημα φυσικής κατάστασης. Εντάξει, άσε εσύ τώρα. Ρώτα κάνα που ξέρει. Το να μου πει. Ναι. Το να γυρίσει και να μου πει. Ναι, τι να σε πω. Ότι ο Άρης. Ναι. Μία ομάδα με 18 νέους ποδοσφαιριστές. Με άστα ρε αυτά. Η οποία ξεκίνησε. Άστα. Ότι θα κάνει και την κέλα της και θα έχει και για θέματα γιατί δεν προλαβαίνει. Να το δεχτώ. Να μου λέω ότι έχει πρόβλημα ψυχικής κατάστασης. Ο Άρης, λέω, μετά το 65 δεν έχει δυνάμεις. Ο Μαρτίνεθ είναι ανέτοιμος. Ο Σιώπης είναι ανέτοιμος. Ο Νασλίδης είναι να παίζει με το Φυρό και το Βένο Τάβλη στο κύμα του Παλεμάχου. Ο Νασλίδης που μου βάζει τον Νασλίδη στο 80 μου πάρει το μάτς. Εντάξει. Και τι είχε να και βάλει. Δύο παιχταράδες. Τι είχε να βάλει. Δύο πισό. Δύο παιχτέν έχει. Δύο παιχταράδες έχει. Βρέθηκε μια προπονητάρα ο οποίος κλείνει τους χώρους, τους ντουμπλάρισε με τρία στόπερα. Αλλά δεν έβαλε τρία βόδια, τρεις μαλεζάδες, τρεις βαρέλες, τρεις χατζερίδιδες. Έβαλε δεξί στόπερ το Σκόνδρα. Χαμηλά καλό. Άμα κλείσει προς τα μέσα ο Μπρούνο Γκάμα δεν θα πάρει πέναλτι όπως έπαιρνε να πούμε με το Λεβαδιακό του Μάτζου. Γι' αυτό είναι ο Πετράκης καλύτερος από το Μάτζο. Το κατάλαβες. Έχει ένα πρίο, έχει φαντασία αυτό ο Διακογιάννης. Τζάμπα λεφτά. Λέγε τώρα εσύ. Σου απάντησε. Μου απάντησε. Τι μου απάντησε. Έχει φαντασία ο Βαγγέλης Φουντουκίδης. Στην πλάτη τη δικιά μας κάνανε συντάξει αυτή. Εμείς θα πάμε πάρουμε σύνταξη, θα πούμε κατευθείαν στο νεκροταφείο εσύ. Από τη δουλειά κατευθείαν. Του κάνει και μνήμα. Τόσο βόδι. Ξέρεις τώρα τι γίνεται. Δεν μένει λίγο χρόνο. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Αυτοί οι οποίοι. Ναι. Αυτό το λες για το φίλο του Καρδιτσιώτη. Ποιο Καρδιτσιώτη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Ρωσία ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Τι με νοιάζει εμένα στη Ρωσία, ζω, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει στη Ρωσία το πρόβλημα. Τους έκανε τώρα ο Πούτιν. Ο Πούτιν, ναι. Ο Πούτιν. Τι έκανε. Τους είπε ότι θα παίρνουν συντάξει τα 65. Άσχημα είναι, άμα ζεις. Περίμενε. Ναι. Ο μέσος όρος ζωής του Ρώσου είναι 66. Ωραία. Λοιπόν. Ποιος διαμαρτύρηθηκε για το μέτρο τώρα αυτό. Ποιο? Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας. Ναι. Πρόσεχε τώρα. Η πρώην κομμουνιστική. Α, και κάτι άλλο. Μισό ωραίο, λεπτά. Ωραίο, ωραίο. Να τελειώσω λίγο. Παρακαλώ, δώσ' μου ένα λεπτό. Διαμαρτύρεται τώρα η κομμουνιστική. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε. Μας λέει ότι θα πάρουμε σύνταξη στα 66. Ναι. Όταν στα 65. Όταν στα 66. Γιατί ζουν λιγότερο στη Ρωσία. Το μελέτησες αυτό.
Τώρα το, το ζήτημα ποιο είναι. Έχω, ναι. Πόσο ζουν και γιατί ζουν, ναι. Ή τι ισχύει. Γιατί, γιατί. Και βλέπεις ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί, ναι, θέτει ζήτημα το οποίο είναι ουσιαστικό. Και όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί γίνεται. Και ρωτάω τώρα τι είναι, αριστερά ή δεξιά είναι ο Πούτιν. Να, δεξιά τώρα, δεν είναι. Μεγάλο προβληματισμό έχει. Μιας και πιάσαμε τη κουβέντα και τις συντάξεις, πήγα σήμερα να πληρώσω εγώ κάτι χρέη στην τράπεζα από έμφυα και τέτοια. Εσύ έχεις χρέη. Δεν έχω έμφυα να πληρώσω. Δεν έχω εφορία να πληρώσω. Έμφυα έχεις, αλλά. Τι χρέη να έχω. Χρέη τι να έχεις. Χρέη δεν έχω άλλα. Εσύ έχω και έμφυα. Το χρέος είναι ναι, πράγματα. Φίλε, έχω έμφυα, αντίθετα πράγματα. Λέω πότε πληρώνω τη συνταξιούχη. Να, λέει, είπε και ο Τσακαλώτος, λέει να πεθάνουν οι συνταξιούχοι και ο Τσίπρας κτλ. Όχι, αυτό ναι, το είχε πει ο Λοβέρδος. Και... δεν πεθαίνουν κιόλας. Ναι, και ο Τσακαλώτος τα είπε. Είπε αν το είπε, ντροπή και, και αυτού νου. Όχι, καθόλου ντροπή. Και ο Τσίπρας το είπε. Λοιπόν, Τσακαλώτος... και αυτού νου ξεφτύλα. Όχι, καθόλου ντρεπού. Φτούζα! Να, ξεφτύλες. Όχι, για... να πεθάνουν οι γονείς σας πρώτα. Άλλο ρε φίλε, η σωστή σειρά. Μισό λεπτό. Αλλά άλλο να πεθάνουν. Στάσε, κοκκίνο. Γιατί δεν σκοτώνετε τους γονείς σας, ρε Τσακαλώτο. Δεν παίρνει ένα όπλο, δώσει μια τον πατέρα σου, τη μάνα σου, να το σκοτώσει, να σώσει την Ελλάδα που θέλει τόσο καλό τη Ελλάδο. Και όταν αρρωστίζει, στείλτε τον, γιατί δίνετε και εντολές στα νοσοκομεία του 80, ξέρω, μην του προσέχετε και πολύ. Αυτές είναι οι εντολές. Άμα έρθει κανένα σαν τον Ραπτόπουλο. Έχει πάει σε πολλά νοσοκομεία, ναι, εσύ και ξέρει. Πάει στο 80 εκεί πέρα και τα έχει πάει σε πολλά νοσοκομεία, ναι, η εντολή. Ζούνε πολύ, λέει. Τα τελευταία 10 χρόνια πηγαίνουν στα νοσοκομεία, ναι, κάθε μέρα. Και ξέρει ο Ραπτόπουλος καλύτερα. Εμείς εκεί με θεραπείς δεν πηγαίναμε, εσύ πήγαινες λοιπόν, μόνο. Δεν πήγαινα. Άσε μας, ρε κόκκινε. Αυτό που λες δεν υφίσταται. Άσε μας, ρε κόκκινε. Αυτό που λες είναι ψευδές. Εγώ το έχω ζήσει. Είναι ψευδές. Είσαι κατάπτυστος. Ένα γουρούνι. Διασποράς ψευδών ειδήσεων. Και εσύ είσαι Σιριζέος. Τι είμαι εγώ. Αυτή η απάντησή σου δείχνει Σιριζέο Πασοξή. Λοιπόν, αφήστε τον πάνω. Τσακαλώτε και Τσίπρα και πώς τρέλει Λοβέρδο. Πριν τους έβριζα. Ένα λεπτό. Κύριε Λοβέρδο. Πριν τους έβριζα. Πόσο χρονό είσαι, κύριε Λοβέρδο, πάνω από 60. Ψόφα. Πά να πεθάνεις. Ζήσει εις βάρος μας. Και εσείς που βγάζετε ωραία και μιλάτε. Βρες το εκείνο που έχει. Βρες το ρε γάτε. Δεν πεθαίνουν κιόλας. Τι να βρει. Βρες το λίγο. Τι να βρει. Πού να βρει. Βρες το ρε που το είχε πει. Πού να το βρει. Τι είχε πει ο άνθρωπος. Πρόσεξε να δεις. Δεν πεθαίνουν κιόλας. Πρόσεξε ρε κόκκινε. Μπορεί... δεν πιάνουν να βρουν το Ραπτόπουλο, το Λαμόγιο, τον τότε διοικητή του ΙΚΑ, του Τσά, του ΣΜΕΔΕ. Όλων των ταμείων τα οποία εξαφανίσανε. Κόκκινε, κόκκινε. Τους στένε αυτοί οι οποίοι αγωνιζότανε. Κόκκινε, μύρε, κόκκινε. Και δεν πεθαίνουν κιόλας, λέει. Κόκκινε. Πες του, σου εύχομαι να πεθάνουν οι γονείς σου πρώτα. Όχι, όχι. Όχι. Πες όχι. Του το. Να πεθάνει, ρε φίλε. Δεν... γιατί, να, γιατί να πεθάνει ο γείτονας ο δικός μου. Άκου, άκου, ναι, άκου. Να πεθάνει, ρε φίλε. Άκου. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά την συνταξιοδότησή του. Απαγορεύεται να ζουν, δηλαδή. Ποιο είναι αυτό, ο Λοβέρδος. Πο... είσαι βλάκας που δηλαδή μια ζωή να πληρώνεις το μισό. Και πρέπει να πεθάνεις. Πόσο χρόνο είναι ο Λοβέρδος. Δεν ξέρω. 62. Δεν με ενδιαφέρει. Κοντά είσαι, Λοβέρδο. Μπορεί να πεθάνεις κι εσύ. Άμα σε πιάσει και στο στόμα από τη φαλακρή κουρού. Όχι, όχι. Μαζί με τη βούλα, την πλατυπόδα και τη γιατρέα. Ζήσει βάρο. Ένα τρίο. Ζήσει βάρο μα, φίλε. Πώ θα γίνει. Ζήσει βάρο. Αυτοί ζουν ούτω ή άλλω σε βάρο. Ναι. Όποια ηλικία. Να πεθάνει και εσύ λοιπόν. Αυτοί ζουν ούτω ή άλλω σε βάρο. Πεθάνει. Λοιπόν, πάμε. Δύο εισιτήρια για το Πάο Κάρι έχουμε για τη θύρα 1. Τι έγινε. Έχουμε δύο εισιτήρια για το Πάο Κάρι. Για τη θύρα 1. Ούτε δύο προσκλήσει. Τα προσφέρει το Καντίνα Pit Stop. Ντάξει. Για δύο φίλου ακροατέ. Δεν είναι όπου να είναι. Επισημόπουλο. Έτσι μάλιστα. Λοιπόν, Α1 κενό. Πάο κονοματεπώνυμο στο 54-344. Διάλειμμα. Λοιπόν, αεξίδες, κάτω τα χέρια από το μάνταλο. Κάτω τα χέρια από το μάνταλο, το βρήκατε καλό παιδί, λίγο ασχημούλικο, φουκαρά. Ο παιχταράς σας είναι. Και πρέπει να παίζει πίσω από το φορ. Και ο φορ πρέπει να είναι ο Λιβάγια. Έτσι και να μιλήσουμε λίγο για μπάλα, γιατί κάτι βουρδουλιές τρώει απάνω στο αφεντικό ο κόκκινος. Τρώει κάτι βουρδουλιές εμά. Θα αργήσει λίγο να έρθει. Γελάει ο άλλος. Λοιπόν, άρα. Αυτό ο Μπόνσε που πήρατε είναι. Άμα το βάλει στο Λεβαδιακό, θα μαλώνει με τον Μαρκόφσκι. Ποιο θα παίξει, ο Μπόνσε και ο Μαρκόφσκι. Ένα αυτό. Μετά, ο Ουζουνίδης δουλεύει το λαό τη ΑΕΚ. Ότι ντε και καλά η ΑΕΚ έπαιξε μπάλα και. Έπαιξε καλά και έχασε ευκαιρίες. Έχασε ευκαιρίες, ένα μάτς θα χάσει ευκαιρίες. Θα χάσει και ο αντίπαλος ευκαιρίες. Και ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρίες. Απλά οι δικές σου βρήκαν δοκάρι του πάω και έβγαν ξυστά, ξέρω εγώ, ή ένα μέτρο απάνω. Τα σουτ που έγιναν, ξέρω εγώ. Ή φύγανε πιο ψηλά απάνω. Εντάξει. Ή τα πιάσε ο Μπάρκας, να πούμε. Ή δεν ήταν τόσο δυνατά. Γίνανε ευκαιρίες και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Δεν πας στην Τούμπα. Δεν πας στην Τούμπα. Σε έβαγες οι βουρδουλιές. Άντε, μπράβο. Δεν πας στην Τούμπα. Δεν πας στην Τούμπα. Με αργούς εξτρέμ που είναι δεκάρια πάνω στην ποιότητα των πλαγίων
της πλάγιας γραμμής του ΠΑΟ και της μιας και της άλλης. Σε ποιο παιχνίδι έπαιξε με εξτρέμια ΑΕΚ? Σε ποιο παιχνίδι έπαιξε με εξτρέμια ΑΕΚ? Τι με νοιάζει εμένα, ρε κόκκινε? Δεν με νοιάζει, ρε κόκκινε. Η ΑΕΚ λοιπόν, ίδιο στυλ παιχνιδιού έπαιξε με τον ΠΑΟ στο ΆΚΑ και έχασε το κύπελο. Δεν διαφωνώ. Αυτό το στυλ του είμαι Μπαρτσελόνα εγώ και πάω με στην Τούμπα να παίξω. Πού πας με στην Τούμπα να παίξεις, ρε? Ο ΠΑΟΚ είναι μέτριος. Δεν το βλέπεις τον ΠΑΟΚ ότι δεν τραβάει? Πας και εσύ ανοιχτός να δείξεις τι? Τα εκατομμύρια των μεταγραφών που δεν έκανες, ρε Μελισανίδη. Τα εκατομμύρια των μεταγραφών που δεν έκανες, ρε Λιμπερόπουλε. Ρε Λιμπερόπουλε. Έβλαχα δε ρο Λιμπερόπουλε. Είσαι σίγουρο ότι είναι θέλει Λιμπερόπουλο? Ναι, ολονών είναι. Με οικογένεια οφείλω να μιλήσω. Με το μεγάλο το κεφάλι τα βάζεις. Βρες το κεφάλι και το μεγάλο και το μικρό. Μελισανίδης. Ο άλλος τι είναι, προπονητής? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μπορεί να τα βάλει με τον προπονητή γιατί τα δέχτηκε. Ο Πογιέτ, με συγχωρείς, και ο άλλος δεν μπορούσαν να παίξουν 4-4-2 ανοιχτά, να δείξουν μπάλα, ταχύτητα κτλ. Και να φάνε ο 2-3 γκολ. Ο Χιμένεθ Κωστή μου έπαιζε με την ομάδα, ναι, να περιμένει. Ναι. Δεν έπαιξε ποτέ τον πρώτο ρόλο. Ναι, προβολό. Κοιτούσε πάντα να προσέχει την άμυνά του. Ναι. Σε αντίθεση με τον Μουζουνίδη. Και πήρε πρωτάθλημα. Ο οποίος σε δικαίωσε, ναι, και εξέθεσε εμένα. Ναι. Λοιπόν, που τον θεωρούσα αμυντικογενή προπονητή, παίζει χωρίς εξτρέμ και ήρθε σαν την πριματώνα, σαν την κούκλα μέσα στην Τούμπα, να το παίξει γκόμενος. Μπράβο. Και την πλήρωσε. Μαθαίνεις γράμματα. Ωραία τα λες. Μ' αρέσει. Και την πλήρωσε την ήθη. Έτσι, μπράβο. Καλά να πάθει. Έτσι, μπράβο. Να αφήσουν λοιπόν ότι ο Μάνταλος δεν έδωσε την μπάσα. Έκανε ευκαιρία. Το Μάνταλο. Πολύ καλό. Τον τραυματίσατε πέρσι. Τον κάνατε χαμάλι του Αραούχο. Τον κάνατε χαμάλι του Λιβάγια. Το Λιβάγια τον κάνατε χαμάλι, να πούμε, του Πόνσε. Κάνετε εγκλήματα, ρε. Δημιουργείτε χαμάλιδες ενώ είναι στελέχη επιχείρησης. Σαν να βάλει, να πούμε, σε μια επιχείρηση τον διευθυντή, αυτόν τον με το παπιόν που κάνει εκεί πέρα τις μεγάλες συμφωνίες, έρχεται το φορτηγό κάτω να διάσει τα βιβλία, του πει στράβαρε στο υπόγειο, δεν έχουμε εργάτες, κάνει και τον εργάτη. Τέτοια είναι η ΑΕΚ. Καλά σας λένε, να πούμε, οι αντιμελισανιδικοί. Βγήκατε όλοι φλόροι τώρα να τα βάλετε με το φουκαρά το Μάνταλο, ο οποίος είναι χαμάλης, να πούμε, να γυρίσει πίσω, να πιάσει τον Μάτος και να ξαναπάρει την μπάλα και να βγει εξτρέμ και να κλείσει προς τα μέσα και να πατήσει και περιοχή. Πού τα ζητάτε αυτά, ρε? Γίνονται αυτά τα πράγματα? Ανθρωπίνος είναι αδύνατα. Ρε, ανθρωπίνος είναι αδύνατα, ρε. Ο Λιβάγια είναι center for. Θες το Μάνταλο ή τον Μπακασέτα? Το Μάνταλο θέλω εγώ. Μπακασέτα πάγκο. Πήρε σε εξτρέμ το Γιαννιώτα, ε. Για να το βάζω το Γιαννιώτα, ρε. Για βάζω το Γιαννιώτα. Έχει τον Κλωναρίδη. Για βάζω τον Κλωναρίδη, ρε. Κι άμα θες να σεβαστείς τον ΠΑΟΚ, θα βάλεις από την πλευρά του Μάτος το Χουλτ και το Λόπες, κύριε Ευρύτη. Το Χουλτ και το Λόπες θα βάλεις. Και μετά πέτα. Μετά, άμα θες να σεβαστείς τον ΠΑΟΚ, θα βάλεις τον Μπακάκι και τον Γκάλο. Και το Μάνταλο δεκάρι. Γιατί έχεις αργά χαφ και έχεις έξω και τον Τζιγκρίσκι. Έγκλημα που έκανες έξω τον Τζιγκρίσκι. Ξέρεις τι είπε ο Πρίγιοβης? Πού είναι ο Ιησού Χριστός, δεν παίζει? Σήμερα θα σκοράρουμε. Άλλο αέρα μπήκε. Με τα Μπακάκια τώρα, τον Οικονόμου και τον Λαμπρόπουλο Έλληνες. Και τον Γαλανόπουλο χαφ ήρθε στην Τούμπα απέξω ανοιχτά. Και σε φταίει το δοκάρι τώρα εσένα. Άντε, ρε, φύγετε από εδώ πέρα που πάρετε. Ο ΠΑΟΚ είναι έδρα, είναι Τούμπα. Ναι, δεν ήταν και στα καλά του. Δεν είναι στα καλά του. Μέτριος ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ ήταν εγκληματική. Ένας μέτριος ΠΑΟΚ νίκησε μια ΑΕΚ η οποία ήτανε σοφιστικέ, γκόμενα και αυτό και σταυροπόδι και ιστορίες. Η ΑΕΚ. Από κούλα πήγε να γίνει, να πούμε, από βασιλικούλα πήγε να γίνει, ξέρω εγώ, βασιλική Μετρούλο. Γίνεται, ρε, βασιλικούλα, βασιλική Μετρούλο. Φάτινα λοιπόν, να μάθεις να σέβεσαι τους χώρους, τον αντίπαλο και την έδρα. Η οποία ήταν πολύ ωραία εχθές. 30.000 είχαν πολύ ωραίο ρυθμό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έφαγες τις βουρδουλιές απάνω? Τι να κάνω? Βουρδουλιές έφαγες? Καμία. Εντάξει, σε βλέπω λίγο. Καθόλου. Καθαρούς ουρανούς τραπές δεν βγάζω. Στραπές. Αστραπές. Αστραπές. Έλα, δώσε λίγο το. Λοιπόν. Δώσε λίγο αυτό εδώ πέρα. Με στέλνει μήνυμα. Μήνυμα. Μήνυμα είναι. Έλα, σε δώσε, δώσε εδώ. Η βούλα, η πλατιπόδα. Με το που άκουσαν τα παιδιά στην ομάδα ότι θα βγω με τον Κώστα, χάσανε από τη λαχτάρα τους πως θα με χάσουν. Δυστυχώς θα σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, θα συνεχίσω να τους κάνω διατάσεις στην προπόνηση και δεν θα τους αφήσω. Με βαριά γραδιά πες στο φίλο μου τον Κώστα ότι τον βλέπω πλέον μόνο σαν φίλο. Σιγά το πνευμόνι, σιγά. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Μη το πνευμόνι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες, ρώτα μου, είδα όλα τα μάτς. Ο διαιτής νομίζω ήταν άριστος. Ο διαιτής ήταν για κλωτιές. Το λέω εγώ. Μισό λεπτό. Ναι.
Γιατί είστε φλόροι και επειδή είναι ξένος ο φλόρος, το βγάλατε άριστο. Άμα ήταν κανένας φουκαράς, να κάνατε τελειώσω. Τι να τελειώσει, βρε άμπαλε. Τι να τελειώσει. Ήταν άριστος, όπως είναι άριστοι και πολλοί Έλληνες διαιτητές. Ναι. Απλά επειδή είναι ξένος, ναι, δεν βρήκε κανείς να πει το παραμικρό. Είστε φλόροι. Αν θέλει κάποιος να βρει, ναι, θα βρει να πει. Λοιπόν, βρήκα εγώ. Λοιπόν, συμφωνεί με το σχόλιο μου. Όχι. Δεν ήταν άριστος. Όχι. Ο διαιτητής ήταν μετριότατος έως κακός. Έκανε επηρεάσει τον αγώνα. Ποιον αγώνα να επηρεάσει? Γιατί έγινε καμιά δύσκολη φάση? Όχι. Γίνανε φάσεις φάουλ και πειθαρχικό. Στα φάουλ και στο πειθαρχικό έπαιξε 65-35 ΑΕΚ. Στο λέω εγώ να το ξέρεις. Ναι. Ο διαιτητής στο πειθαρχικό έπρεπε να βγάλει 5 κίτρινες στην ΑΕΚ και 2 κίτρινες στον ΠΑΟΚ που δεν τις έβγαλε. 5-2 οι κίτρινες. Και έδωσε 65-35 τα φάουλ στην ΑΕΚ. Και αδίκησε τον Μπάουκ στα φάουλ. Φάση μεγάλη δεν έγινε. Δεν τον είδε πως έπαιζε. Βρέσε τι ήταν. Λες και βρέπεις αγώνα Βρετανικού πρωταθλήματος. Βρε τι Βρετανικού πρωταθλήματος. Επέτρεπε το σκληρό παιχνίδι. Γιατί να το επιτρέπει το σκληρό παιχνίδι, δεν το κατάλαβα. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Μα λάθος. Θα το πω πώς θα το κάνει. Ναι, θα το πεις πώς θα το κάνει. Δεν το κρίνεις το διαιτητή, επειδή δεν είναι Έλληνας. Άμα ήταν Έλληνας, θα έλεγε το επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι. Τώρα τι έγινε, επειδή είναι ξένος είναι καλός. Μέτριος κύριε, πώς το λένε τον αρχιδιαιτητή. Περέιρα. Ο Περέιρα. Κύριε Κουρούμπαγλά, Περέιρα, καλύτερο διαιτητή δεν μπορούσες να φέρεις. Χωρίς να υπάρχει φάση υποψία με στην περιοχή δύσκολη, ήταν κάτω του μετρίου. Εγώ με άριστα το 10 το βάζω 6 αυτόνα. Εσύ πέστε ότι αυτός ο διαιτητής είναι καλύτερος από τον ξέρω εγώ τον Κομίνη. Είναι καλύτερος ξέρω εγώ από τον Σιδηρόπουλο. 4 σαν και αυτούς θέλει ο Σιδηρόπουλος, αλλά τον Σιδηρόπουλο και τον κάθε Σιδηρόπουλο για να το βγάλετε διαιτητή, του τάζετε να πούμε, αλλά του λέτε θα σε κάνω, αλλά εσύ θα σε καλό παιδί. Τα μπεβάρουκα εχθές στην Ερασπορ που τον άκουγα. Καλά τα έλεγε. Ωραία τα είπε. Τα είπε αυτά, ναι, κατευθείαν. Γιατί αν δεν έχετε τα τάδες, δεν. Αν δεν έχουν ανταλλαγές, λέει, δεν τους βγάζουν στην πρώτη εθνική. Οπότε δεν φταίνει οι διαιτητές, φταίει το σύστημά σας. Όλοι αυτοί οι πλατυπόηδες, οι αγράμματοι, οι πρόεδροι, τον ΕΠΟ, οι μπογιατζίδες που γίνονται. Ρε, άσε καημένα να μιλήσω. Όχι, δεν σε αφήνω. Δεν με αφήνεις. Αυτό το παλτό πρίγιο, τι του έκανε στην αντεπίδε. Τι πρωτοτύπο. Κόντρα επίδε βγήκε, εκτέλεσε, ωραία. Ναι. Ποιος τον είπε ότι είναι παλτό πριν. Παλτό. Εσύ. Εσύ. Ρε κόκκινε κρέτες. Μέσα στην περιοχή, εγώ βλέπω ότι έκανε 40 κούρσα. 40 δεν ήταν. 30, 30, 22 μέτρα. Άντε, να ούτε τα μέτρα δεν ξέρεις. Από το κέντρο. Εσύ άμα ήσουν ένα νεκροθάφτης, θα πέθανε κανένα σαν τον Ντέμι Ρούσο και θα βάζε φέρετρο σαν τον Ηλιόπουλο να κάνει. Είναι 110 μέτρα το γήπεδο της Τούμπας. Είναι 110 μέτρα το γήπεδο της Τούμπας. Πού χάνει την μπάλα. 55 μέτρα είναι κάθε δηλαδή. Το μισό και μισό, 55 και 55. Τι 55 και 55, 55 και 55, ναι. Λοιπόν, πού χάνει την μπάλα. Από το κέντρο του γηπέδου φτάνει μέχρι. Ποιο κέντρο του γηπέδου? Από το κέντρο του γηπέδου. Ποιο κέντρο του γηπέδου? 10 μέτρα ξέρω την περιοχή, 12 μέτρα. Ποιο κέντρο του γηπέδου? Άλλο παιχνίδι. Κοίταξε τώρα, άμα πίνετε εκεί τα ούρια. Από το κέντρο του γηπέδου ήταν από το κέντρο. Μέχρι το ύψος μεγάλης περιοχής και πλασάρι. Πλάσαρε. Να μην είναι σαν. Πλάσαρε. Εκτέλεσε. Άμα τη φας τη μάπα εκείνη την πλασεριά, 10 μέρες θα έχεις. Με το πλασέδε. Πλασέ το είδε αυτό. Εσύ πλασέ το είδες. Με το κουτουπιέ την έκανε. Είδες πλασέ να γίνεται. Εσύ με το κουτουπιέ. Με 120 χιλιόμετρα. Εσύ πέτ με το κουτουπιέ την έκανε. Εσύ αισθησμένη πλασέ. Ρε γόλο με τι το έκανε. Βρε τρακάραν στον δρόμο. Ρε γόλο με τι το έκανε. Βρε τρακάραν στον δρόμο. Τα γυαλιά σου είναι και τράκαρες εσύ. Βρε ας τα γαλιά σου. Πλάσαρε. Πλάσαρε. Πλάσαρε, ναι. Με εσωτερικό φάλτσο στο γάμα. Πλασέ το είδες αυτό. Τέλειος. Κακό είναι. Εντάξει, τέλειος. Δεν μπορεί δηλαδή να εκτελέσει δυνατά με το πλασέ. Φυσικά και εκτελείς πολύ πιο δυνατά με το κουτούπια. Μη κόκκινε. Θα σε κάνουν ταινία πάλι. Μην να πάρει ο διάλογος. Μην να πάρει ο διάλογος. Εσύ πώς λες ότι εκτέλεσες. Για πες να πάει στο διάλογο. Είναι εσωτερικό φάλσο. Μη ρε κόκκινε. Πού βρήκε την μπάλα. Αχ ρε κόκκινε. Με ποιο κομμάτι του ποδιού πήγε. Με το κότσι. Με το κότσι. Με το κότσι. Με το κότσι. Τι ωραία πλάκα που κάνει. Με το κόκκινο. Με το κότσι τη βρήκε. Και επειδή δεν έκανε εγχείρηση στο κότσι, ναι, χτύπησε η μπάλα στο κότσι και πήρε φάλσο. Πήρε κότσι. Ναι, ναι, ναι. Άντε, άντε. Βρήκε τα κότσι. Πάνε σε άλλο θέμα τώρα. Πάμε. Δεν ναι, έχεις να πεις τίποτα. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Τίποτα. Οι λαμπαρινάδες. Σε ένα πράγμα δεν εκτέθηκε. 10% να μας δώσει. Σε ένα πράγμα δεν εκτέθηκε. Ναι, τι που είναι. Στον Όφι. Στον Όφι. Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευες. Σε ένα. Όφι πάω και είδες. Εμένα Όφι με δικαίωση. Σε τι πράγμα. Χάρη στον γκολ που δέχτηκε στο τρίτο. Πέστε μου ρε Αφιτζίδες. Εάν αυτός ο Όφι ρε βρωμοφιτζίδες. Κακή στις συναλλαγές σας και απέδευτη. Και μάγκες έξω από την Κρήτη ποτέ μέσα στην Κρήτη μάγκες. Πέστε μου μια φορά που είδατε ένα όφι χειρότερο από αυτόν, ρε Οφιτζίδες. Τι όφι ήταν αυτό? Ένα σαν τον Μπόκο Λόκο σέντερ φορ με τον Αραβίδη. Το Αραβίδη είναι μαζί με τον Λαμπριάκο, τον Κολτσίδα, τον Φυρό, τον Βένο, τον Πάλα και τους άλλους. Να παίζει να πούμε στους παλέμαχους του Άρη. Ο Αραβίδης. Ο Βουό είναι για τα κυβότια εδώ. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα, τιμολόγιο, κόβεις κτλ.
Δύο κοντί να πούμε, ο Πλατέλας, ο Χατζινάκος μαζί με τον άλλον, τον Κουσιανικούλη, του οποίου το μυαλό στο 1/7 είναι στη λειτουργία. Λειτουργούν, ας πούμε, από τα 80 άλογα τα 12. Και Παπαστεριανός καφ. Τι να, πώς να μην πέσει αυτή η ομάδα. Τι να κάνει, βρε, τώρα. Πας να παίξει ο άλλος, ο Μουρίνιο της πλατείας Κορνάρου, τώρα ο Παπαδόπουλος, ανοιχτά στην Ξάνθη. Θα έρθει και πάλι να παίξει, ξέρω εγώ, με το Μινόταυρο, φιλικό παιχνίδι. 40 να μέτρα έδειξε το γράφημα της Νόδα Ραπτόπουλε. Πόσα μέτρα έδειξε? 40 μέτρα έδειξε το γράφημα. Εντάξει. Τώρα τι έχεις να πεις. Μπράβο, 40 μέτρα, αφού η Νόβα τελείωσε. Έδειξε το γράφημα της Νόβα. Και ποιο όφελος να το δείξει. Οφελός. Ποιο το όφελο? Το όφελο. Οφελός εσύ. Εγώ όφελος. Ποιο το όφελο να το στέλνει ο φίλος? Τι είναι φίλος? Έκανε κούρσα και είναι κατάπτυστος ο οικονόμου. Άλλα λόγια τώρα. Ναι. Δεν είναι κατάπτυστος ο Βλάκας. Είμαι. Που ναι. Τόση ώρα που πάει να μου βγάλει ναι. Τα 40 μέτρα 10 ναι. Και χρησιμοποιεί ένα ώρα επιχείρηματα. Δεν σου είπα. 25 μέτρα σου είπα. 40 είπε. Και τελικά είναι ακριβώς σου είπα. Μπράβο ρε Γρηγόρη, τέλειωσε. Να σου δώσουμε περγαμό. Μόνο και μόνο μας βγάλεις λάθος. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης έφαγε τη βουρδουλιά απάνω από το εμπορικό. Από ποιον να φάω? Ξέρω εγώ κάτι, σε φωνάζει. Γιατί, γιατί πράγμα να φάω? Ξέρω εγώ κάτι βουρδουλιέ λέει. Άκουσα χάσκου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο Ποκολόκο με είπε, τον δέρουνε λέει μέσα. Μπα δύσκολα. Ξέρω, πολύ δύσκολα. Ευτυχώς έλειπε η άλλη γι' αυτό. Κανένα πρόβλημα. Έλα, τελείωνε. Κανένα πρόβλημα. Τελείωνε, άντε. Δεν τα ανακατεύει πολύ. Έλα, δεν τα ανακατεύω πολύ. Δεν αξίζει. Έλα, άσεις μαγκές, μην γέρνεις από την μια μεριά. Δεν θέλω μαγκές εδώ σε εν ώρα εκπομπή. Δεν θέλω. Λοιπόν, άλλο. Τι είχαμε? Τον Όφη τον είπα. Ο Όφη έχει τον Παπαδόπουλο, νομίζει ότι είναι η πλατεία Κορνάρου να πούμε να πιει καφέ. Ο Ποκολόκο. Θα σε στείλει για Λεύκανση. Άμα ξαναπείς το πράγμα. Ναι. Ποιος το είπε αυτό? Ο Ποκολόκο. Θα σε κάνει Λεύκανση. Ξέρω που. Έχω την άλλη εβδομάδα να τον δει. Όχι, άλλη Λεύκανση. Άλλη Λεύκανση θα με κάνει. Α, από κάτω. Ναι. Εντάξει. Μίλες τέτοια πράγματα. Εντάξει, ό,τι πεις. Λοιπόν, ο Όφη δυστυχώς πιστεύω ότι είναι μία ομάδα η οποία ενώ δεν ήταν στο γκρουπ των ομάδων που θα κινδυνεύσουν, μπαίνει. Ρε, είναι ασεβής, το καταλαβαίνεις κι αυτός. Παίζει με μια ομάδα μέτρια ανοιχτά. Είναι ο Γκουαρδιόλα της πλατείας Κορνάρου. Αυτό το λένε. Το παιχνίδι. Το είδα. Λοιπόν, μέχρι τη βάση του γκολ, ναι. Εκεί όπου ο Σαγμπό κλέβει την μπάλα. Ποιος Σαγμπό, ρε? Ποιος Σκαμπό? Ο μαύρος, ο Ολλανδός. Ολλανδός, που κλέβει την μπάλα. Σκαμπό λέγεται. Όπως λέγεται. Όπως λέγεται, ναι. Κλέβει την μπάλα, κερδίζει το κόρνερ. Ναι. Δεν έχει πατήσει, ναι, από τη μεριά της περιοχής που αμήνεται ο Όφη, ναι, η Ξάνθη. Ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει κάνει δύο κακές κεφαλιές η ομάδα του Όφη, ένα σουτ ψεύτικο του Αραβίδη και άλλη μια φάση που λες, δηλαδή αν Γρηγόρη, το βλέπεις live και έλεγες ποιος θα βάλει πρώτο, θα έλεγες Όφη. Εγώ σου λέω ότι ναι, το στήσιμο των ομάδων αυτών, όσοι πήγαν ανοιχτά, χάσανε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πήγε ο Άρης ανοιχτά, έχασε. Πήγε Όφη ανοιχτά, έχασε. Πήγε η ΑΕΚ ανοιχτά, έχασε. Δεν προσέχουν την άμυνά τους. Το καταλαβαίνεις αυτό, ναι ή όχι? Απέναντι σε μια Ξάνθη του κόλου, απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ μέτριο. Ξέρεις ποια είναι η ένστασή μου? Ποια είναι η ένστασή σου? Η ένστασή μου ποια είναι? Πού να την ακούσω? Η Ξάνθη είναι η πιο συντηρητική ομάδα, ναι, στο φετινό καλοκαιρινό σχεδιασμό. Μάλιστα. Τρεις παίκτες έδιωξε, τρεις παίκτες πήρε. Ναι. Κράτησε τον προπονητή. Πήγε. Θα πολύ... σωθεί, θα σωθεί. Μισό λεπτό. Πήγε, ναι, πολύ διαβασμένο. Το ότι πήρε βαθμό από τον Ατρόμ είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί φόρτασε χαφ. Φόρτασε χαφ. Βλέπεις τι ώρα μιλάς. Δεν πήγε σαν τον Ουζουνίδη. Βλέπεις τι ώρα μιλάς. Συντούμπα. Φόρτασε χαφ. Βλέπεις όταν θες μιλάς πολύ ωραία ποδοσφαιρικά. Φόρτασε χαφ. Δεν του βγήκε με τον Πανατολικό. Ήταν άτυχος με τον Πανατολικό. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, εκεί φταίει, καλύτερος ήταν. Εκεί φταίει και ο Ζήφκοβιτς στο λάθος. Εντάξει, θα γίνουν και αυτά. Ξέρεις, είναι η ψυχολογία. Οπότε. Λοιπόν, δεν θα κινδυνεύσει. Αλλά. Ναι. Απόλλων Σμύρνη. Ναι. Κόντι, γεια σα. Ποιο Κόντι? Λέω, ένα Κόντι. Λοιπόν, η Λαμία, βρώμα η δουλειά. Αλλάζει προπονητή. Δεν πάνε στο διάλογο αυτέ οι κολομάδε να δούμε και καμιά άλλη ομάδα. Τη συγχαθήκαμε. Η Λάρισα έμπλεξε. Ναι. Ο Κούγια. Πήρα αργού ο Κούγια. Δεν γίνεται ρε Κούγια να είσαι και ο μεγαλομέτωχο και πρόεδρο και αντιπρόεδρο και γραμματέα και προπονητή και φροντιστή και βοηθό παράγοντα. Ούτε ο Λουκά Γλινό. Δεν γίνεται ρε Κούγια. Ήταν, ναι. Δεν γίνεται ρε Κούγια. Μπράβο. Κάτι πρέπει να κάνει και κανένα άλλο. Σωστό. Λοιπόν, μόνο σου μπλέκει. Ναι. Και με το 3-1 λέω ότι μπλέκει για τα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, ο Όφη, ενώ δεν έχει κακό υλικό, επιμένω σε αυτό που λέω. Ναι. Δυστυχώς για τον Νίκο Παπαδόπουλο δείχνει ότι έχει μια αντιμετώπιση των πραγμάτων εσφαλμένη. Ο Μουρίνιο της πλατείας Κορνάρου. Δείχνει ότι έχει εσφαλμένη. Κορνάρου! Ναι. Πάει. Γενικά δεν έχουμε
καλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Γιατί να μην είναι, δίκαια είναι. Είπε κανείς ότι είναι άδικα. Χωρίς να παίξει το ποδόσφαιρο. Ποιος έπαιξε. Χωρίς να είναι η ομάδα. Ναι. Δηλαδή, όταν σε κάνει δύο δοκάρια και πατάνε τέσσερις φορές περιοχή καλά οι παίκτες. 4-4-2 παίζανε. Να μην πατήσουνε. Να τελειώσω. Ναι. Εσύ μόνος σου βγαίνεις σαν Ραπτόπουλος. Ναι. Και κράζεις τον ΠΑΟΚ για τα αμυντικά χαφ και τη μεσαία του γραμμή. Και όχι άδικα. Και αυτά τα χαφ πήρανε. Και όχι άδικα. Ναι, και αυτά τα χαφ. Και όχι άδικα. Και αυτά τα χαφ τα έκανε ο Ουζουνίδης στο Μαουρίσιο να φαίνεται να πούμε. Ινιέστα. Α, μπράβο. Είδες που το είπες. Πάει. Τελείωσε. Δηλαδή το έγκλημα ήταν ο Ουζουνίδης, τον βλέπω ξαφνικά ότι έχει ένα κόλλημα, δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ. Βάζει εκεί αυτόν που τραυματίστηκε πέρυσι και δεν έβγαλε τη χρονιά όλη. Και από την άλλη μέρα και τον Μπαγκασέτα, θύμισε μου τον. Το Μάνταλο. Το Μάνταλο και τον Μπαγκασέτα. Δεν έχει δύο παίκτες γρήγορους από πίσω. Έχει. Γιαννιώτα, έχει Κλωναρίδη. Δεν έχει Χουλτ. Έχει Χουλτ. Ο οποίος μπορεί να παίζει και όλη την γραμμή. Αμέ. Γιατί του χαλάει αυτό το όπλο. Γιατί να σεβείς. Γιατί νομίζει ότι έχει την Μπαρτσελόνα ενώ έχει την Κούλα. Γι' αυτό. Και επειδή ο Μελισανίδης πρέπει να του μίλησε γιατί του είπε πάνω να τους φάμε ρε ο Ζεμάρι, να τους μέσα εκεί να τους ξεφτυλίσουμε. Τι να ξεφτυλίσεις ρε, πάρε κανένα παίκτη να πληρώσεις ρε. Τι να ξεφτυλίσεις που είχε στον Άλεφ εκτός αποστολής στο Χάφρε. Μπορούσε τραυματίας ήταν. Ρε τι τραυματίας ήταν με τον Γαλανόπουλο. Με τον Γαλανόπουλο. Και αυτό ψέματα έκανε. Τι Άλεφ ρε, είναι Χάφ ο Άλεφ δηλαδή. Ναι, ένα πράγμα δέχομαι. Χάφ είναι ο Άλεφ. Από όλες. Τον παίρνει ο Βοζνιάδης στον Ηρακλή ρε τον Άλεφ. Ρώτα τον Ρεαλέκο όταν σε ξανακεράσει η Μπριζόλα να πούμε. Μας κάνει το τραπέζι ο άνθρωπος, ας πούμε, για το καλό του που θα κερδίσει ο Ηρακλής, θα βγει πρώτος. Μην με κοιτάς τραβάρε κόκκινο. Πες του ρε, εσύ τον Άλεφ τον ήθελες εκεί στον Ηρακλή. Τι να τον κάνω, να σου πει. Αυτό είναι ανήθικη πρόταση. Είναι ανήθικη πρόταση. Τι να τον κάνεις τον Άλεφ. Με τον Άλεφ και τον Γιαννιώτα να πάρεις το πρωτάθλημα. Καλά κάνουν οι αντιμελισσανίδικοι. Ο Γιαννιώτα δεν είναι κακός παίκτης. Τι είναι ο Γιαννιώτας. Ο Άλεφ δεν μου λέει τίποτα. Ο Άλεφ πρέπει να είναι στα κιλά μου. Ο Γιαννιώτας. Ο Άλεφ πρέπει να είναι στα κιλά μου. Ο Γιαννιώτας με το Ζάμπα. Άμα τους βάλεις. Ζαμπά. Ζαμπά. Πά να τους βάλεις στο θρανίο. Στο θρανίο, σχολείο δεν τελειώνουν. Με τίνο είναι. Είναι τρελοκομεία. Είναι, ναι, η τρελή και η ίδια. Διαδέσιμο. Για δέσιμο. Αυτό είναι καλό. Ναι, αλλά όχι ει βάρο τη καριέρα του. Όχι πάντα. Ναι. Είναι καλό. Ναι, είναι καλό να κοιτάξει. Ανάλογα τι τρέλα έχει. Ο Μάρτερ τρελό είναι. Ναι. Αλλά όταν τη βγάζει μέσα στο κήπεδο αυτή. Καλά, ο Λουτσέσκου τη γλίτωσε γιατί άμα γινόταν κανένα 1-1, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και αυτό, θα λέγανε όλοι τον Ουάρντα γιατί τον έβγαλε τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα χθε με την ΑΕΚ ήταν, να έχει υπόψη σου. Ο Ουάρντα. Γιατί. Γιατί, θα κοιτά... γιατί τώρα το ξεχάσαν τον Ουάρντα. Δικαιώθηκε ο άλλο. Ενώ άμα έχανε, θα έλεγε ο Ουάρντα να δεν έπαιξα. Τι γιατί ρε κόκκινε. Έχει γιατί σε αυτά τα πράγματα. Έχει γιατί. Ρωτά γιατί. Εσύ θες καλύτερα να πάει ο Κανελάκης από σένα στην ακροαματικότητα και να σου λέει μετά. Άδω, σε όλη η ομάδα να πηγαίνει. Βράσε τώρα το παραμύθι, η ψυχή σου βρώμικη θα βγάζει ο βόθρος να πούμε. Αλωνώνει η ψυχή. Άστο, μη. Για να με ρωτά για τον Ουάρντα. Αλωνώνει η ψυχή είναι βρώμικη. Το ξέρω, μπράβο. Αλωνώνει η ψυχή. Ναι, γρήγορα. Ναι. Και σκέφτεται περίεργα. Περίεργα σκέφτεται. Κατάλαβε. Άντε, πάμε στα θέματα τα άλλα. Έχει κανένα θέμα άλλο. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Ο Καλακίτης ο φίλος τι έγινε. Έκανε τίποτα. Πλήρως έκανε. Να σου πω κάτι. Δεν είχε τίποτα. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του. Ναι. Ξαφνικά... Σωστή η κατηγορία, αυτό λέω. Ξαφνικά πήρε 17 παίκτες. Ναι. Τι παίκτες πήρε. Από ό,τι βλέπω, παίκτες οι οποίοι είναι. Πόσο ετών είναι, χαμήλωσε το μέσο όρο ηλικίας, θα μάθουμε. Τα ονόματα που άκουγα με κάτι Πορτουλίδες και τα λοιπά. Το είναι... Πορτουλίδης, ναι. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από την κατηγορία. Βέβαια, για το καιροκομείο καλύτερα. Πρέπει να τους δω όμως. Δηλαδή... Το Πορτουλίδη τι να το δει. Συγκαμμένος θα περπατάει, συγκαμμένος θα τρέχει. Τι δηλαδή να είναι το δει. Τον πήρε. Γιατί μπορεί να πάρει άλλον. Δεν ξέρει. Το θέμα είναι. Τόσο καιρό, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Βρέθηκε. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 παιχταράδες κάτω των 18 ετών. 19 ετών. Καλά, η Καλαμαριά. Ένα λεπτό ρε κόκκινε. Η Καλαμαριά τι είχε να βγάλει στη Β' Εθνική. Είχε να βγάλει κανέναν. Ένα Χατζηγιοβάνι είχε η Καλαμαριά. Έλα. Τι έχει. Έλα. Τον Καλογέρι 47 χρονών. Έλα. Έλα. Άμα πάρει και οδηγήσει λεωφορεία του που κόβεσαι λόγω όραση. Τι έδωσε. Αστέρα Τρίπολη από όλου μήνε. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέω. Ναι. Τι έδωσες. Τι έδωσε. Άσο. Άσο. Το πιάνει. Το πιάνω. Ατρόμητος Λάρισα το έδωσες. Τι το έδωσα. Μηδένω σε έναν γκολ. Ναι. Το χάνει. Το χάνω. Ναι. Το πιάνω εγώ. Μπράβο Γρηγόρη. Πας για να άρεσε το έδωσες. Τι να το δώσω. Άσο. Τι να το δώσω. Δεν ξέρω εγώ. Δεν βλέπω εγώ.
Γιατί το 0 σε ένα γκολ δεν είναι καλύτερη προσέγγιση. Πολύ καλύτερη. Βέβαια. Βασικό να στο αγώνα. 100%. Ξάνθιόφι, τι το έδωσε. Τι το έδωσε. Άσο. Άσο. Τι το έδωσε. Τι το έδωσε ο Γρηγόρης. Τι το έδωσε ο Γρηγόρης. Over. Μπράβο. 4-4 over έχει όφι. Εντάξει. Και τώρα με το επόμενο χρονί. Πάλι over. Άμα παίζει ο Παπαστεριανός που δεν μπορεί να παίξει. Πέσει... Over θα βγαίνουν. Ναι. Ναι. Ακριβώς. Μου δίνει 2-30 το over. Άλλο παρακάτω. Τώρα είναι. Παναθηναϊκός Λεβαδιακός. Κάνει το μάγκα ο Ραπτόπουλος. Ναι. Θα την πληρώσει ο Δόνης. Άσαρο σου λέω είναι. Πόσο έληξε 3-0. Μπράβο. Πόσο έδινε ο Άσος. Γιατί κάνεις πίσω την και πλάτη. Του Ατρομήτου, του Αστέρα Τρίπολης, ένα 40 δίνει. Εντάξει, άμα να δίνουμε ένα 40 και ένα 20, τι να κάνουμε. Φίλε, συγγνώμη. Να πληρώνουμε ένα γάλα, πάρουμε ένα τυρόπιτα να πούμε. Και 2-30 και 3 άλλο φράγκα, μάτς, και 5 έλα, φράγκα. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Τι έδωσε. Και τον Πάοκ το δώσαμε και οι δύο. Εσύ τον έδωσε όβερ, εγώ τον έδωσε άσο. Ναι. Εντάξει. Ο Άσος βέβαια ήταν χαμηλός. Ένα 80, ένα 85. Για over ήταν το match. Δεν το. Δεν έχει άδικο. Εντάξει, για over ήταν το match. Όταν έχει δίκιο. Μόλις είδα εγώ τον Ζουνίδη ανοιχτό, λέω over το match. Και θα βάλει και θα φάει πιο πολλά. Αυτό το οποίο σε 3-1 το περίμενε. Αυτό το οποίο σε δικαιώνει 100%. Ναι. Γιατί είμαι εκτεθειμένος. Έλα, μόλις είσαι εκτεθειμένος. Είναι. Σαν τον Κωνσταντάρα, άμα εκτεθώ θα αυτό. Δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Είναι ότι ο Ζουνίδη ναι. ξαφνικά. Παίζει ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό το οποίο είχε. Το σαφή... ίδιο παίζει. Όχι. Πηγιαφάνες έξω δεξιά, Εμποκού έξω αριστερά, Μπέρκ, Κλωναρίδη. Ανοιχτός παίζει. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Κλειδάρα. Αλλά μισό λεπτό, δευτερόλεπτα. Ο Παλαθηναϊκός και έβδομος να βγαίνει. Όπως και με τον Δονιά, το πει τίποτα κανείς τον Ζουνίδη. Ωραία μπάλα, παίζουμε τα παιδιά. Εδώ πάει για πρωτάθλημα, είναι αλλιώς τα γράμματα. Τι... Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανής, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσα Εγωνία. Πηγαίνετε εκεί να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85 27 27. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα, μην ξεχνάτε α1 κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές, καθώς είμαστε στα 8 λεπτά μετά από τις 3, πάτε στον Μετρόπολης 95,5. Υπενθυμίζω μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και κάνετε την οριστική διαγραφή, ενώ μπαίνοντας στο www.listopartu.gr μπορείτε να βρείτε μια σειρά ανταλλακτικών μέσα από την οποία μπορείτε να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεστε για το δικό σας αυτοκίνητα, ενώ όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι 150 ευρώ. Για καφέ, φαγητό και τσιγάρα, όλα με ένα stop στο Καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα, άπεκτα. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Ισοδομέρα Δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά και Οδός Λακαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την Αναγέφυρα Σταυρούπολης. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και διαγωνισμό για τα δύο εισιτήρια για τη θύρα 1 του ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Α1 κενό, πάω ονοματεπώνυμο στο 54-344 προσφορά του χορηγού μας του Καντίνα Pit Stop. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Συγχαρητήρια στον Πάοκ που κέρδισε χθες. Εγώ δεν θέλω να προδώσω το παιχνίδι, δεν το είδα, έτσι και να μην το δω. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Ραπτόπουλο. Γίνεται. Φυσικά. Λοιπόν, χθες ή σήμερα, το άκουσα τώρα, ο Άρης έκανε μια ερώτηση στην ΕΠΟ με ποια κριτήρια πηγαίνουν ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Καλή ερώτηση. Ναι. Για αν θεωρεί το Άρης ΠΑΟΚ ντέρμπι, που είναι ντέρμπι. Φυσικά. Και αν θεωρείται ο Παναθηναϊκός Άρης ή το Ολυμπιακός Άρης, αν θες, αν είναι και ντέρμπι και αγωνιστικά και εμπορικά, γιατί ο Άρης έρνει ένα κόσμο αρκετών χιλιάδων φιλάθλων και οπαδών. Καλά έκανε ο Άρης, ήταν σωστή η προσέγγιση του, βεβαίως. Ναι, και για από μένα κρίνεται σωστή. Βεβαίως. Και ας μείνουμε να αργάνω. Δεν έχει σημασία, αλλά... Δηλαδή το Απόλλωνα Γιάννενα... Για το ποδόσφαιρο. Ναι. Για να πούμε για το ποδόσφαιρο, να το κλείσουμε και κάτι ακόμα. Εγώ έχω να πω ότι ανάμεσα στους δύο προπονητές που και οι δύο έχουν περάσει από τον Παναθηναϊκό, και τον Ουζουνίδη και τον Δόνη. Τι σχέση έχει, φίλε? Ο Δόνης είναι προπονηταράς μπροστά στον Ουζουνίδη. Ναι, έχω να πω ότι ο κόσμος γενικά και σαν δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε τις πιτσιρικάδες και να μην τους κρίνουμε. Φίλε. Ναι, δηλαδή. Ένα πράγμα.
όταν ο Παναθηναϊκός έβγαλε διαρκείας μετά τις αρχές του Σεπτέμβρη. Oh. Όταν ο Παναθηναϊκός ξεκινάει μια ιστορία η οποία. Μισό. Άλλο σε λέει, ρε, άλλο πράγμα θέλω να πω. Άλλο λέει. Είπες να στηρίξουμε. Όταν ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορία που τρέχει με έναν επενδυτή ο οποίος ακόμα παίρνει την ομάδα. Και μετά από 4 παιχνίδια έχει 25.000 κόσμο το ΟΑΚΑ, ο κόσμος στηρίζει νομίζω. Όχι, όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Άλλο λέει ο άνθρωπος. Άλλο λέω. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τώρα από έναν δημοσιογράφο ο οποίος θα κριτικάρει σήμερα, να μην στοχοποιήσει ένα πιτσιρικά σήμερα που είναι 18-19 και του έδωσε το δικαίωμα ένας προπονητής να κάνει κάτι στη ζωή του. Κατάλαβες, θέλω να πω. Ναι, αλλά με αυτό το σκεπτικό. Και αν μια όχι, εταιρεία αεροπορική. Να μην το κάψουμε, ναι, εννοώ. Να μην το κάψουμε. Ναι. Γιατί Έλληνες παίχτες θέλουμε να δούμε. Ναι, αλλά, ναι, αλλά από την άλλη μεριά εμείς ούτε μάνατζερ των παιχτών ούτε μπαμπάδες τους είμαστε. Όχι, όχι, δεν μιλάω. Δεν θέλω να πούμε σε αυτό το επίπεδο ότι ξέρεις πρέπει να μιλώ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν απόψεις που έχω ακούσει και ειδικά στην ΕΡΑ που κάποια παιδάκια παιδί μου τα έχουν κάνει λάστιχο. Καλά κάνουν. Εντάξει, άποψή σου. Ναι, ούτε, ναι, έχετε δίκιο από τη μια, απ' την άλλη, ούτε ψυχολόγος των παιδιών, ούτε μπαμπάδες τους είμαστε. Ναι, ναι. Μην τον κέντρε, άσο να κάνει και τη στραβή. Δεν νομίζω τώρα ότι θα κρίνουμε τον Κατζηγιοβάνι και τον άλλο τον Μπουζούκι όπως θα κρίνουμε τον Σακόφ, ξέρω εγώ τον. Όχι, όχι, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν το κάνουμε, αυτά είμαστε ανόητοι, ηλίθιοι. Αλλά απ' την άλλη μεριά, κάποια κριτική θα τους κάνουμε κι αυτούς. Ναι, έχεις δίκιο. Το πιάσα, έχεις δίκιο. Δεν μπορεί εγώ να κάνω, ας πούμε, τον Μπέλκα την ίδια κριτική με τον Μπουζούκι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά και ο Μπουζούκης κάποια στιγμή για να βελτιώσει κάποια πράγματα μπορεί να ακούσει και από τον προπονητή και από τον φίλαθρο κτλ. Για να βελτιωθεί. Πάμε επόμενη γραμμή. Πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, έχω μια έκκληση από έναν καλό φίλο από την ομάδα εθελοντών Επομέα Απειλία Χορτιά, του Σάκη του Σωτηράκη. Ο οποίος λέει κόκκινε με το Σωτηράκι τώρα, εκπομπή έχουμε. Άστο Σωτηράκι τώρα, μεσημεριάτικα. Ενδιαφέρει αυτό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τώρα. Το λέει για κάποιους φίλους οι οποίοι ανάβουν πυρσούς να προσέχουν, ναι, γιατί είχαν πολλά περιστατικά με καύματα από κόσμο στο γήπεδο. Έλα ρε κόκκινε, δεν πειράζει τώρα. Πάμε παρακάτω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν τώρα ο Σωτηράκης και εγώ και εσύ θα βάλουμε. Ας έχει security ο ΠΑΟΚ να μην παίρνουν τα εγκάβματα μέσα. Ο Σωτηράκης το κάνει γιατί θα τρέξει ο άνθρωπος επειδή είναι εθελοντής. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Ο Κτής από Κυλική. Καλώς τον. Εγώ θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν μ' άρεσε χθες και κέρδισε. Δεν μ' άρεσε γιατί δεν μπορούσε να κάνει μεταβίβαση από την επίθεση στην άμυνα. Αφήναμε ανοιχτούς χώρους. Τα δύο center back και τα καμπάκ ήταν ανεβασμένα πολύ ψηλά και χτυπούσε η ΑΕΚ στα αντεπιθέσεις, γι' αυτό και το σύνολο των ευκαιριών. Ο καλύτερος παίκτης για μένα μέσα στο γήπεδο μέχρι να μπει και το δεύτερο γκολ είναι ο Μπίσεσβα. Συμφωνείς? Παρακάτω. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Μαουρίσιο χθες. Ο Μαουρίσιο είναι επειδή είναι μια ΑΕΚ με θυμός. Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει φίλε. Με νοιάζει ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό είδα το Μαουρίσιο να κάνει ένα καλό παιχνίδι. Και οφείλω να το πω. Τώρα αν η ΑΕΚ, με συγχώρεσε, έπαιζε με μισό χαφ και ο άλλος μισός ήταν τραυματίας, πρόβλημα της ΑΕΚ είναι, δεν δικό μου. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι με το Γαύρο, με Καμαρά εκεί πέρα, με Νάτο, θα φανεί καθόλου ο Μαουρίσιο και ο Κάνια? Δεν ξέρω. Αν ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ασεβής προς τον ΠΑΟΚ, θα την πατήσει και αυτός. Εγώ νομίζω δεν είναι πιο καλός προπονητής του Ολυμπιακού από τον Ουζουνίδη. Έτσι νομίζω. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι νομίζω. Και το θεωρώ και καλύτερο και από τον Λουτσέσκο από τα πρώτα που έχω δει. Δεν θεωρώ τον Λουτσέσκο μεγάλο προπονητή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Λοιπόν, όσο για τον Μπρίγιοβιτς που παίρνει την μπάλα, Ραπτόπουλε. Δεν κατάλαβα, ξαναπάρ το πάλι. Όσο για τον Μπρίγιοβιτς που παίρνει την μπάλα. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Ναι. Είναι από τον κύκλο του κέντρου. Ακριβώς. Κύκλο, ναι. Τελειώνει ο κύκλος στο κέντρο. 40 μέτρα έδειξε το γράφημα, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν. Με τι εκτελεί, με το πλασέ ή όχι? Άντε πάλι. Ναι, ναι, με το πλασέ, αλλά πιάνει χώμα και πλασέ δυνατά. Ψιλοκοντουπιέ δηλαδή είναι, ψιλοκοντουπιέ. Δεν είναι εντελώς πλασέ. Πλασέ, άμα το φας αυτό, ξέρεις τι σημαίνει πλασέ? Τι σημαίνει πλασάρο? Ξέρετε, ναι, τον όρο. Μπάλα κάτω και μαζί με τη δύναμη πλασάρο, του πολιτικού. Πλασάρο, ρε, πάμε παρακάτω.
Αν είσαι οικονόμου, παρατάς το ποδόσφαιρο και λες με πέρασε στα 30 μέτρα, 25, 38, 40, πόσα ήταν. Με την μπάλα αυτός και εγώ χωρίς την μπάλα, με πέρασε στο σπριντ. Ποιος? Ο Πρίγιοβιτς. Όχι ο Πέλκας. Όχι ο Πέλκας. Όχι ο Ζάμπα. Όχι ο Λιμιός. Όχι ο Ουάρτα. Με πέρασε ο Πρίγιοβιτς. Τα παρατάω και φεύγω. Ο πιο αργός παίκτης. Άλλο να με το κάνει με το κεφάλι. Άλλο σαν σώμα που είναι παιδαράς να με γυρίσει, να μην μπορέσω να τον πιάσω, να με προλάβει. Και άλλο να με πάρει 35-40 μέτρα κούρσα ο Πρίγιοβιτς. Το παρατάω το έργο αν είμαι ο οικονόμου. Κοίταξε, αυτό που δεν μπορεί. Ο οικονόμου είναι αδύναμος, δηλαδή σωματικός. Είναι αδύνατος παίκτης. Ο Πρίγιοβιτς τον πήρε σώμα, γι' αυτό έμπορεσε να το. Ο Πρίγιοβιτς έκανε μια ξυπνάδα στο πλασέ. Η φαλάκρα δίπλα. Η φαλάκρα δίπλα έκανε μια επισήμανση. Όποτε έχει πετύχει ο Τζιγκρίνσκι τον Πρίγιοβιτς, τον έχει σαπίσει. Τον έχει λιώσει. Άρα πρέπει να ενημερώσει κάποιος τον Ουζουνίδη και να βάλει Τζιγκρίνσκι. Εκτός αν υπήρχε πολύ σοβαρός ιατρικός λόγος να μην παίξει. Δεν υπάρχει. Και ξέρεις, ο Πρίγιοβιτς κάνει ένα εφιέστατο. Το εφιές που κάνει ποιο είναι. Ενώ παίρνει την μπάλα να φύγει κάθετα. Την μπαίνει λίγο προς διαγώνια. Έχει τον οικονόμου στην εξωτερική. Για να μην μπορεί να τον πάρει σώμα οικονόμου. Σαν να πηγαίνει σε άλλο διάδρομο στο στίβο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Αυτό το κάνει για να μην μπορεί να τον πάρει οικονόμου. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ο άνθρωπος είναι έξυπνος. Έξυπνος, ναι. Ο Βλάκας, άμα ήταν ο Ζάμπα, που είναι Βλάξ, ποδοσφαιρικά εννοώ. Θα πάει κάθετα, μπορεί να μπερδευτεί κιόλας, ναι. Ο άλλος είναι πιο αργός, αλλά είναι πιο έξυπνος. Σ' αγαπώ πολύ, καλό μεσημέρι, bye. Αν είχε τσίμερο το ΠΑΟΚ θα ήταν καλύτερος. Από ποιον? Όχι, αν είχε τσίμερο το ΠΑΟΚ. Στη θέση του... Γενικά αν είχε τσίμερο τρεφέ. Μια ή άλλη, ο Τσίμερο και ο Μαουρίτσιο, δεν ήταν και κάποιος μεγάλος παικταράς ο Τσίμερο, καλός ήταν. Δεν μας τρελαίνει κιόλας, Σαχάφ, καλός ήταν όμως. Πολύ καλός. Είναι πιο καλός από τον Μαουρίτσιο, αλλά όχι και πολύ, πολύ να το θυμόμαστε. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, είμαι πολύ ευχαριστημένος που στο ντεφορμάρισμά του ο ΠΑΟΚ, και αυτό πρέπει να το τονίσεις, Ραπτοπούλο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι ντεφορμέ. Σε πρόλαβα, το έχω πει πιο μπροστά. Ναι. Ωραία, έχει 4 στα 4 και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, κατάφερε να κερδίσει. Σωστό. Αυτό με απασχολεί. Σωστό. Το αποτέλεσμα με απασχολεί. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν από εδώ και πέρα οι φίλοι μας οι ΑΕΚΣΥΔΕΣ ότι τα ρήφα θα έχουν όταν παίζουμε τον ΠΑΟΚ το 2-0. Την έχουμε κάνει πελάτησα την ΑΕΚ πλέον, 2-0. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω, αν είναι εύκολο. Μ' αρέσεις. Ωραία το πας. Ναι. Μια χάρη να μου κάνετε. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι για τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ και για τους Αργιανούς την Τετάρτη. Ναι. Ελάτε να την πιάσετε, να την καταδικάσετε. Καλησπέρα μου, κύριε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Ετοιμάζω το πούλμα της αποστολής. Α, μάλιστα, βάζω το πούλμα, ωραία. Ναι. Λοιπόν, άκου λίγο και αυτό που λέει, αυτός ο Καστοριανός ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Ναι. Θέλω να το αναφέρει στη Μαρμίτα αν μπορεί, γιατί είναι σοβαρό παιδί και τα λέει ωραία. Εσύ θα είσαι σήμερα στη Μαρμίτα? Σήμερα στη Μαρμίτα δεν θα είμαι, με στην ΚΟΑ ακόμα, 7 Οκτωβρίου γυρνάω. Οι διακοπές σου εσένα τελειώνουν 7 Οκτωβρίου, μάλιστα. Διακοπές, ναι. Νομίζω ότι... Μουνιά της διακοπές, θα να στο δουλειά που θα να... Πολλά παγωμένα κούτελα θα φιλήσεις, αγόρι μου, εσύ. Λοιπόν, ναι. Επειδή έχω φιλήσει κατουρημένες ποδίες για να γίνω τραπεζοκόμος στο Ιπποκράτιο το 99 και δεν με έβαλε το Πασόκ επειδή ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και εσύ γιατί ψήφισε Νέα Δημοκρατία? Τι τους το πες, δρασί. Τους το είπα, γιατί... Πες από τη φυβή, τι τους βιάζω την ψήφι. Τα χαρτιά μου και την ψώνησα και δεν με βάλανε και έπαθα αυτά που έπαθα. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Ποιοι αλφα και κάμπα έχουν ιστορία, ό,τι και να λένε όλοι οι άλλοι, και το ΠΟΚ και όλοι. Και ακούστε λίγο, ο ύμνος της ΑΕΚ λέει, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σπάστε τα δοκάρια, δεν το λέει. Το έκανε πράξη, κλείσε με αυτό. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο. Ο Αλέξανδρος Απτικό πάει να πούμε, έχει πασό και λέει, είμαι Νέα Δημοκρατία, βάλτε με στο Ιπποκράτιο, δεν τον βάζουνε. Ο άλλος ο Φωτιάδης. Ασύλληπτο. Ο Φωτιάδης πάει στο. Πήγε πασό και είπε ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος ο Φωτιάδης τι έκανε? Πάει στο ΙΚΑ και λέει, θέλω να δουλέψω μαύρα, λέει, στο Φαρσαλού δεν τα βέβαια. Και λέει ο υπάλληλος του ΙΚΑ, δεν μπορεί, είναι βλαμμένος, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αυτοί είναι ακροατές δικοί μου. Τώρα και τον ακροατή και την ταβέρνα. Ο Φαρσαλινός δεν λέει, είπες λέει για μένα, λέει έτσι, είπα γόνι μου, θα δουλέψω μερικές μέρες μαύρα
Και πήγε στο Ικαν. Και γι' αυτό το Ικαν κάθε μέρα σε μένα. Πήγε στο... Ο υπάλληλο του Ικαν χειρόφερνε γύρω-γύρω. Λέει, εγώ δεν όλου του ασφαλίζω. Τι γέλιο, ρε. Ζουν ανάμεσά μα. Ζουν ανάμεσά μου. Λέγε, φίλε. Έλα, παιδιά. Καλώς τα να. Έλα. Λοιπόν, Αργιανός είμαι. Μάλιστα. Κοίταξε. Τέσσερις αγωνιστικές και δεχτήκαμε μόνο ένα γκολ. Και έτσι πως το δεχτήκαμε είναι επιτυχία, Ραπτόπουλε. Βέβαια. Έτσι, να σκεφτείς ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έχει 30 χρόνια να γίνει. Ναι. Όσον αφορά, επειδή και εγώ μίλησα την Κυριακή με έναν μεγάλο... Καλύτερη άμυνα που είχατε ποτέ, θα ψάξω και θα βρω, πρέπει να ήταν το 69 με 15 γκολ σε 34 αγώνες. Αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα του Άρη είναι ομάδα της άμυνας, είναι η ομάδα που έχει κάνει τερματοφύλακες και center back ήρωες, παρά center four και δεκάρια. Και θα έπρεπε έχει να πει... βγάλει καλούς τερματοφύλακες και καλά στόπερ. Ναι. Ο Άρης. Από την άλλη μεριά... Ο μεγαλύτερος γκολτζής του τι ήτανε. Τι ήταν, Χάφταν, ο Αλεξιάδης. Ποιος ναι. Ποιος Αλεξιάδης, ρε, που θα μας τρελάνεις. Ο Κουίς, ήταν. Μόνο τα στημένα, ρε, κεφαλιές δεν είχε. Θα με τρελάνε, ρε. Λέγε. Φυσική κατάσταση οι παίκτες έχουν, έμαθα κάτι μέσα από δικό μου άνθρωπο. Δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί ο προπονητής στα ελληνικά δεδομένα, επειδή ήταν μια ζωή στην Ισπανία. Έχει ένα θέμα, ας πούμε, ένα... Ας του έλεγε κάποιος δυο μέχρι κουλούρια. Μέχρι τώρα ήτανε και τώρα δεν είναι. Ας του δίνε δυο κουλούρια. Δεν ήτανε, ούτε τώρα ήταν, μέχρι τώρα δεν ήταν, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Γιατί, φέρε, φίλε, μέχρι τώρα καλά έπαιζε. Καλά παίζει και πάλι. Άλλο λέει. Η στρατηγική του είναι διαφορετική. Απλά ήταν, ήταν παιχνίδι ειδικών συνδικών. Δεν, και η μεσαία είναι, του γραμμή. Ισπανία, αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά στην Ισπανία δεν υπάρχουν. Χοντράρουν το μάτς μέχρι τελικής πτώσης. Λάθος είναι αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβεις αν υστερείς και ο άλλος είναι καλός να φυλαχτείς. Αν είσαι καλά, μπορεί να ρισκάρεις. Δηλαδή δεν είναι πανάκι ότι ξεκινάμε έτσι και τελειώνουμε έτσι ένα παιχνίδι. Χθες ο Άρης μετά το 60, νομίζω. Και δεν το λέω τώρα, το έλεγα και κατά τη διάρκεια του αγώνα και με βρίζαν οι Αργενοί ως συνήθως. Συμμαζευτείτε, ρε, τους λέω, πόντο να πάρετε. Δεν με λες, την Τετάρτη εγώ αδιάφορο για μένα. Δεν τε καν με νοιάζει, δεν ξέρω μετά από τόσα χρόνια. Την Τετάρτη δεν είναι καθόλου αδιάφορο. Θα μιλήσουμε Τετάρτη γι' αυτό. Εντάξει, τέλειωσε. Μην κοιτάξει θέματα. Εντάξει, έγινε, καλά, γεια σου. Έγινε, επόμενη γραμμή. Εντάξει, πάμε παρακάτω, ναι. Το κατάλαβε για πρώτη φορά. Καλησπέρα, ναι. Μ' ακούτε? Βέβαια. Είμαι Αργιανός από Χαλκιδική. Ποιο μέρος? Από Νέα Φώκια. Ωραία η Φώκια. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ωραία, καλά. Έτσι. Θέλω να χειροκροτήσω τη μεγάλη προσπάθεια, την υπερπροσπάθεια που έκανε ο πρόεδρος και τον ανθρώπων του συντελεστών του Άρη για όλο αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Πρέπει να έχουμε χαμηλό προφίλ οπωσδήποτε. Έκλεισε ένα deal ωραίο με 1,5 εκατομμύριο μπουκάλια από Κίνα και πάει να φέρει τον Μπέρκ το Δεκέμβριο αυτός ο Χουντίνιος. Που λέει και ο Κόκκινος. Ο Χουντίνη. Κάνει δηλαδή σαλτανάτια, δηλαδή που μπορεί να σε πάνε στον ουρανό, μπορεί να σε πάνε και στο υπόγειο. Μεγάλη εταιρεία στην Κίνα. Μεγάλη εταιρεία με μπουκάλια. Κολοσσός. Ελπίζω να είναι κανονικά τα νερά. Αυτό που έχω να συμπληρώσω. Το ακράτητο να πούμε, ναι. Φίλε, αλήθεια είναι αυτό που λέει. Δεν έχουμε καμία. Απορώ που το έμαθε η κάποια όμως. Ναι, να μιλήσω. Μίλα. Δεν έχουμε καμία σχέση με την δυναμική του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτοί προσπαθούμε να εξισώσουμε, τις δυνάμεις κτλ. Αυτή είναι γελίο, εντάξει. Εντάξει, καλή είναι η καζούρα, αλλά δεν πιστεύω ότι λογικός Αργιανός θα κάτσει και θα πει ότι αμάν τώρα στον ΠΑΟΚ και ελάτε και θα έρθουμε κτλ. Αυτά είναι βλακή για μένα. Όχι, ρε φίλε, μην μας το χαλάς τώρα. Έλα, ρε, μην χαλάς την πιάτσα τώρα. Εμείς θέλουμε να ψηλώνει και ο Αργιανός και ο Ηρακλειδέας και ο Απολλωνιστής. Όλοι να ψηλώνουν. Ρε, μην μας κόβεις το ψωμάκι τώρα, σε παρακαλώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος να βγω Ευρώπη και του χρόνου θα τα πούμε διαφορετικά. Τέλειος. Φίλε, άκου να δεις. Άσε τον άλλο να απολαύσει το όνειρό του. Άστον. Τι να απολαύσει, ρε. Και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Άστον να μιλήσει, ρε Κόκκινε. Θα πεις εσύ αυτό που θέλει να πει αυτός. Πέλεγε, ρε φίλε. Δηλαδή να πάμε στην Τούμπα να κάνω τι, ρε φίλε, εγώ τώρα. Να μην χάσεις με πάνω από 2-0. Στην Τούμπα, ρε φίλε. Στην Τούμπα, ρε φίλε, άντα στο πάπο σήμερα. Έπρεπε να έχει 30.000 κόσμο. Και 30.000 δελτία που να έχουν σκορ 5-5. Σιγάρε. Κατάλαβες? Σιγάρε. Γεια σου, φίλε. Σιγάρε, ξύπνησες νωρίς, ρε. Ξύπνησες, ρε. Τι να ξυπνήσεις από το στοίχημα, ρε. Ξύπνησες, ναι, ναι. Δεν βλέπεις. Τα παπούτσια σου 12 ετών είναι από το στοίχημα, είναι. Και η κάλτσα βρωμάει. Εγώ τι να ξέρω, όταν κάνω μπάνιο βγάζω τις κάλτσες. Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε. Λέω, τα λεφτά που πήρες από το στοίχημα, κάλτσες, τα έκανες. Όταν κάνω μπάνιο βγάζω τις κάλτσες μου. Ναι.
Εγώ το κάνω οικονομία χρόνου, ναι. Για να μην τη βάζει το πλυντήριο μαζί με το. Πάμε ρε κόκκινε το χιούμορ σου, Παναθεμά και το πνευμόνι σου. Όταν κάνει τα νύχια σου, βγάζει κάτι σου. Δεν μπορώ να κόψω τα νύχια μου καλά, γιατί έχω αυτό το αυγενικό ακόμα και το αριστερό χέρι δεν πιάνει. Έχει αυγενικό στο χέρι. Δεν ξέρει, Ρελίθι, ότι το αυγενικό χτυπάει στο χέρι. Ρελίθι. Πού να ξέρει, δεν ακοινώνεται. Αμόρφωται κοινωνικά και ιατρικά άντρα. Αμόρφωται και. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε ρε φίλε. Εσύ θα μου μιλήσει εμένα ιατρικά. Μάλιστα. Πολύ περισσότερα ξέρω. Είχε τον ουρολόγο εδώ τον έβγαζε και δεν ήξερε τι το ρωτούσε, ρε Χαϊβάνη. Λέγε ρε φίλε. Δεν ήξερε τι. Δεν ξέρει, ρε. Να σε καλά. Δεν ξέρει. Λέγε φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσεί. Πολύ καρπό από Καλυθέα, Παναθηναϊκό. Καλώ τον Πολύκαρπο. Ποια Καλυθέα εδώ πέρα, Άνω Πόλη ή Καλυθέα. Αθήνα. Από Αθήνα, ρε τη λέω. Εκεί έχει Καλυθέα. Ναι. Λοιπόν, η ομάδα πάει τρένο. Δεν μα έπει κανέναν. Α, να το ψηλωμένο. Έλα, δώσε και εσύ, πάμε για πρωτάθλημα, έλα. Καλά, για πρωτάθλημα δεν πάμε, το κυπελάκι το χτυπάμε πάντως. Πάντως τον Αφραγκούζο θα το φας τη μάπα για πολύ ακόμα. Ναι, αυτός τώρα ο πρόεδρος ο καινούργιας πρέπει να ήταν στα Ντεϊλίσιους, να πούμε, deliveράζεται μου από ό,τι ξέρω. Στην Μπανγκόγκ που λέγει ο Brexit. Μάλλον. Λοιπόν, η ομάδα πάει πολύ καλά και πρέπει τώρα χαμηλά το κεφάλι. Και προχωράμε. Ξέρεις πότε θα φανείτε μάγκες. Τι διακογιάννησες. Ξέρεις πότε μάγκες θα φανείτε εσείς οι Παναθηναϊκοί. Στην πρώτη τεσσάρα που θα φάτε. Και τεσσάρα να φάμε τι έγινε. Όχι τεσσάρα. Δεκάρα να φάτε. Επειδή αυτή η Αλεπού που δεν μου αρέσουν τα μούτρα του, αλλά προπονητικά είναι εκπληκτικό στο Δόνης. Γιατί κόκκινε τα μούτρα τα δικά σου καλύτερα. Δεν μ' αρέσει, ξινός μου φαίνεται. Είναι ξινός. Τον θεωρώ ξινό. Μάλιστα. Μπορεί να είμαι λάθος. Ο Κατσαμπής τι είναι, γλυκός δηλαδή. Ξινός είναι κι αυτός. Κι αυτός ξινός. Ναι. Ναι, αλλά τα ψάρια... Και ο κολλητός μου ξινός είναι. Όλοι τα ψάρια σε ένα τα κέρασε. Ποιος? Ο Κατσαμπής. Ναι, αλλά βουτάει μόνος. Ξινός είναι ένας άντρας που βουτάει. Εγώ δεν ξέρω να βουτάω. Δύο μέτρα άντρας. Εσύ τα βουτάς απ' άλλο τα ψάρια. Τι να βουτήξεις εσύ. Τι να βουτήξεις, θα σε πάρουν στο νεκροτομείο. Λοιπόν, το θέμα είναι φίλε, να είστε μάγκες. Πώς είχε κάποτε να πάω ΚΑΕΚ 04 και χειροκροτούσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Επειδή η ομάδα αυτή... Το Σαγοράκι χειροκροτούσαν. Τους έκανε το δάχτυλο. Άλλη ιστορία. Να έχετε τα κουράγια να τους αποθεώσετε. Εντάξει, εμείς έχουμε ζήσει... Τι χριστιανικά μιλάει αυτή τη στιγμή ο κόκκινος. Με κάτι μνημόνια και τέτοια. Τα έχουμε ζήσει. Μόλις φάτε την πρώτη τεσσάρα, πάτε στον Αλαφούζο. Φίλε από την Καλυθέα. Κάτι το... τίποτα δεν έχετε ζήσει, φίλε. Τίποτα. Να με συγχωρείς με αυτό το έκτρωμα το οποίο λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα. Με ένα σωρό ιστορίες για να σε κρατήσουμε το ζόρι. Δεν φταίσαι εσύ σε κάτι, ο οπαδός. Σε τίποτα δεν φταίσαι. Στο ότι πρέπει να σε κρατήσουν με το ζόρι και να τα κάνουν, τουλάχιστον βλέπουμε και κάτι καλό από αυτό. Το ποδόσφαιρο φες μια πολύ νεανική ομάδα. Για τα υπόλοιπα μην τα πιάνεις. Θα λερωθείς. Λοιπόν και κάτι για τον Άρη τώρα. Για τον Μπέρκ που άκουσα. Αυτά τα ανοίγματα είναι επικίνδυνα. Άμα φέρει 1,5 εκατομμύριο μπουκάλια δεν έχει ανοίγματα. Ανοίγματα είναι. Ανοίγματα είναι. Μπουκάλι και κόλλι. Πάμε παρακάτω. Τελευταίος για το ημίωρο. Ότι πει ο κόκκινος. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Δώσε άλλον. Δώσε άλλον. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Εγώμα. Ναι, εσείς φίλε, με τη φωνή. Ναι. Έλα, λοιπόν, ναι. Από το που λέω. Ναι. Σχετικά με χτες, έχουμε ένα ψηλό προβληματάκι πίσω, αλλά γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν έδινε την εντύπωση ότι πρόκειται να χάσει. Okay. Αυτή την εντύπωση που έδωσε. Έτσι, ακριβώς. Συγγνώμη, κάρμα του παιχνιδιού. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Και το κάρμα του παιχνιδιού αυτό. Μπορεί να το πεις ψηλό. Όταν μια ομάδα έχει πατήσει περιοχή 4 φορές, καλά. Και έχει 2 δοκάρια. Ερώτηση κάνω. Δεν τη βλέπει το την φίλο μπάλα. Ρωτάω. Δεν τη βλέπουν την μπάλα. Σαν το γαλάνι τη βλέπουν την μπάλα. Το φίλο πες μας, ρε φίλε, εσύ, για πες μας. Ναι. Κόκκινε, εγώ σου λέω την αίσθηση που μου έδωσε το παιχνίδι και έχω παίξει λίγο μπάλα. Η αίσθηση του παιχνιδιού. Δηλαδή, μου έδειξε την αίσθηση ότι η ΑΕΚ, αν και είχε τα δοκάρια, δεν ήταν. Μέχρι αύριο να παίζε γκολ δεν έκανε ποτέ. Δεκτό, έτσι είναι. Okay. Ωραία, και δύο γρήγορα πράγματα λίγο αστερά. Αυτό που καταρχάς θα ήθελα στη Μαρμίτα, επειδή έχω και εγώ και κόρη και τέτοια, κάποιος σε πήρε τηλέφωνο να κρατήσει τα τηλέφωνα και όταν πας να τους κοπανίσεις, να πάρεις και εμένα μαζί και να τους τσακίσεις τα πόδια και τα... Έχει δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Άντρες σαν και εσένα να έρθουν σε ευθεία επίθεση να πλακωθούμε δεν υπάρχουν. Θα πάει στο Facebook και θα σε βρει. Εσύ δεν μπορεί να διαφωνεί να πλακωθούμε και την άλλη μέρα να πιούμε μαλαματίνα. Με τον κόκκινο, Γρηγόρη. Αυτοί δεν είναι άντρες, ρε φίλε. Τι να πω εγώ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Στα να προσέξεις το κοριτσάκι σου. Ναι. Στα καταστήματα Κοσμάγουλου, η θερμομόνωση και η παρατή της μετοκοντία ανάγονται σε επιστήμη. Εκεί θα βρείτε τις πιο καινοτόμες και εξελιγμένες μεθόδους βασισμένες στα πιο ανθεκτικά υλικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η εταιρεία Κοσμάγουλου παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στο χρώμα, δίνει πάντα εξαιρετικές λύσεις για κάθε τεχνικό πρόβλημα με ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει και έχει να προτείνει η παγκόσμια βιομηχανία του χρώματος.
Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι, σε 1100 τετραγωνικά μέτρα, εκεί όπου θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και ιδέες ανακαίνησης. Α μη ένα κενό. Έχουμε δύο εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Άρη για τη θύρα 1 προσφορά από τα Καντίνα Pit Stop. Στέλνετε μηνύματα, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα δύο εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Άρης για τη θύρα 1 του γηπέδου του Στούμπας. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Κώστα, Κώστα. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Έλα, ο Παγουράς εμένα. Ποιος, ο Παγουράς. Ναι. Τι κάνεις. Τι να κάνω, σου είπα και όλη την εβδομάδα την προηγούμενη, δεν είναι σημάδες, φίλε. Δεν είναι ούτε λαμία, ο φανερά του πας είναι πολύ βαριά. Όταν περάσει ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα ποδάρια σου ή ο Μιχάλης θα παίζει κανονικά, έτσι θα πηδάει και θα κάνει ή θα ανοίξει τα πόδια. Θα παίξουμε κανονικά και με τον ΠΑΟΚ. Δεν το βλέπω. Κοίταξε, εγώ να σου μιλήσω τώρα για το σήμερα. Τώρα για αύριο θα δούμε. Αύριο θα δούμε. Λοιπόν, άκουσε με. Ολυμπιακός, άμα περάσει, θα έρθει η ΑΕΚ. Θα παίξει κανονικά έτσι με τον Άρη. Μαρκαρίσματα αυτά, κόντρες. Τρία στόπερ κοντά ο Μπουκουβάλλος με τον Σκόντρα. Κωνσταντάξει, άμα χάσουμε αγωνιστικά με τον Ολυμπιακό. Πρώτη απόκρουση στην αντεπίθεση, θα φεύγετε τέσσερις ντοματέοι γρήγορα. Όχι. Θα παίξουμε στα ίσα τώρα, εντάξει, με τον Ολυμπιακό θα παίξουμε και με την Άρη. Και με τον Πάο δεν θα παίξουμε τώρα. Με τον Άρη, ναι, σωστά. Να σου πω λίγο για το χθεσινό παιχνίδι. Βέβαια. Εγώ πιστεύω κρίθηκε σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι ο Πετρέλης έκανε το καλύτερο κουτσάρισμα. Βέβαια. Και στήσιμο. Και στήσιμο καλό και κουτσάρισμα. Ναι, λοιπόν, επειδή η άμυνα μας ήταν χωνή τις πρώτες αγωνιστικές, κατάλαβε πλέον. Έβαλε τον Τζιμόπουλο. Κάτι δεν πάει καλά. Έβαλε το Σκόδρα στον Τζιμόπουλο και στον Μιχαήλ τρεις πίσω. Τον πήρα τηλέφωνο τον Κόντε και του πεσώσε με. Και κάνει ό,τι έκανε ο Κόντε, έκανε ο Πετράκης με τα Γιάννη. Ο Σκόδρα ήταν το κλειδί γιατί βοήθησε και Τζιμόπουλο και Μιχαήλ που ήταν οι δυο του και ξέρει συνέχεια. Όλο το μυστικό ήταν ποιο θα ντουμπλάρει τον Καρθία και τον άλλον, τον Καμάη. Αφού του ντουμπλάρε. Και δεν έβαλε τρία στόπερ βαριά με χαφ, αλλά έβαλε back-back και στόπερ βαρύ. Ήτανε πολύ μεγάλη κίνηση που έκανε. Και το Λίλα έδωσε πολύ ωραίες εντολές. Αυτό ήθελα να σου πω. Έβαλε μπροστά τα τρία στόπερ back το Λίλα, ο οποίος είναι πολύ καλός. Εξαφάνισε τον Τεγκινή για πλάκα. Σάντουις τον έκανε. Έκανε το καλύτερο παιχνίδι τα τελευταία χρόνια. Ήταν ο παλιός καλός Λίλα. Έτσι. Και το δεύτερο που κρύφτηκε πιστεύω για μένα το παιχνίδι ήταν ότι ο προπονητής του Άρη άργησε να κάνει τις αλλαγές, δηλαδή τις έβαλε στο 82 τον παιχταρά τον Αργεντίνο και τον Σιώπη. Ποιος είναι ο παιχταράς ο Αργεντίνος, ο Μαρτίνες? Ο Μαρτίνες, ναι. Ο Μαρτίνες θα είναι παιχταρά σε κανένα δίμηνο. Εντάξει, παρέα με τον Βέρμπλου που το βλέπω να γίνονται παιχταράς. Ανέτοιμος, ανέτοιμος. Αν τους έβαζε στο 70, φίλε, ήταν τα πράγματα... Ανέτοιμος ο Μάρτιν, σαν το Λεωζίνιο, σαν το Γέρο περπάταγε. Άργησε να κάνει τις αλλαγές. Σωστό. Στο 82 μέχρι το 90, εντάξει, τώρα έκαναν δύο φάσεις, αλλά και εμείς είχαμε ευκαιρία. Σωστό. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο ΠΑΣ θα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί είχαμε πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Θα σωθεί. ΑΕΚ Ολυμπιακό, Απόλλωνα έξω, έτσι, και Άρη μέσα. Πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, 6 πόντα. 6 πόντα είναι καλά. Σωστό. Είναι... Αυτά ήθελα να σου πω. Είναι με Παγουρά. Έλα. Είναι πολύ δύσκολα τα γράμματα φέτος και δεν μπορεί κάποιος να κάνει εκτιμήσεις πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Ο ΠΑΣ Γιάννε να είναι πιο καλός από Λαμία, από Απόλλωνα, από Λάρισα και καλύτερο προπονητή. Ναι. Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΣ Γιάννε να χειρότερα δεν πηγαίνει. Από εδώ και πέρα θα πάμε πολύ καλύτερα. Έτσι, μακάρι να πάει καλύτερα. Αλλά καλά που σου λέει. Εγώ το εύχομαι. Αλλά λέω επειδή πέφτουν 3-1, με ασφάλεια μπορεί κάποιος να μιλήσει αργά, όχι τώρα. Όχι. Η ομάδα πάει καλύτερα γιατί είναι παίχτες που είναι αξίας ο Κρισμάν, ο Κλάους και κάποιοι. Έχεις τεράστιο πρόβλημα στην επίθεση. Ο Κλάους είναι για βαρκάρι στη λίμνη, ρε φίλε. Ποιος Κλάους. Είναι ο Λεό. Δεν ταιριάζει ο Κλάους στον Πας Γιάννενα. Δεν ταιριάζει. Θα σε καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ταιριάζει. Αργός είναι. Δεν πάει. Με τα ψέματα κέρδισε τον Άρη. Άστο. Πάμε. Κλάους είναι, χάνει ένα 0, το βάζει εκεί. Μήπως πάρει καμιά κεφαλιά. Δεν είναι ο Κλάους τώρα. Δεν τον είδες πως είναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα. Μάλιστα. Ακούγομαι. Με, ακούγεσαι. Έλα, Παξής, τι κάνουμε. Καλώς το να. Χανούμια, τι έγινε ρε, κυτρινό γαβρίξες, τι λες. Τι έγινε ρε φίλε. Πελάτες. Τι έγινε. Ήρθα στην Τούμπα να σε παίξουν ανοιχτά. Την πάτησανε και τελείωσε το παραμύθι. Τι να κάνουμε. Παρακάτω. Ναι. 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 Ναι φίλε. Ακούτε. Σ' ακούμε. Ναι. Από Θεσσαλονίκη, Παξής, Παναγιώτη λέγομαι. Ναι, Παναγιώτη. Ναι. Το
Καταρχήν, εγώ σας παίρνω γιατί μου είπαν οι συντάκτες μου να σας πάρω για να... Επειδή δεν πιστεύω που σας έπαιρνα. Δεν κατάλαβα. Εγώ σας πήρα επειδή με είπαν οι συντάκτες μου, έβαλα ένα στοίχημα ότι δεν τολμάω να σας πάρω. Ναι, σε ποια ομάδα παίζεις? Στον ΠΑΟΚ. Ψωμιάδης. Είναι εκεί ακόμα Ψωμιάδης πρόεδρος? Ναι. Καλά, δεν τρέπεται λίγο? 40 χρόνια να πρόεδρος. Ο Διονύσης. Ο Διονύσης. Όχι ο Διονύσης, ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι. Ναι. Ο πρόεδρος. Τι καλά που τα ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι ήταν ο Διονύσης. Κάτσε, κάτσε. Σταμάτα κόκκινε, μην γελάς. Ο Διονύσης δεν είναι ο Παναγιώτης. Είσαι σίγουρος ότι είναι ο Παναγιώτης, φίλε? Αφού σε κάθε αγιασμό αυτός είναι, δεν βλέπω να το πω. Πέρα αυτός πάει σε όλους τους αγιασμούς, αυτό είναι τώρα. Φκόψτε τον. Ξέρει κιόλας. Πήγε λέει στον αγιασμό. Αυτός έχει πάρει. Ό,τι βάπτιση υπάρχει. Το νερό που ήπια αυτός από τους αγιασμούς ήταν μπουκάλια που θα φέρει από την Κίνα ο. Όπως το λένε, ο Καρυπίδης. 1,5 εκατομμύριο μπουκάλια. 1,5 εκατομμύριο μπουκάλια εκεί. Ναι. 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 Έλα, εγώ είμαι. Ο Διονύσης είναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε. Έλα, καρδιτσάρα. Καλώς το. Λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, με κάλεσε και άκουσα που είπε ο Γρηγόρης πριν για αυτό, ναι, για τη Ρωσία. Θα το πούμε στο τέλος. Να πω λίγο για το μάτς γιατί το είδα και εγώ στη Μαρμίτα. Αυτό που νιώθω, δεν θα πω κάτι νομίζω πολύ διαφορετικό από αυτά που είπατε, είναι ότι το πιο δίκαιο θα ήταν σαν αποτέλεσμα το Χ, αλλά ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο τυχερός ήταν ο Πάγου και πήρε το παιχνίδι. Και για να πω και κάτι άλλο, νομίζω ότι η διαφορά που έχουν οι δύο παίχτες σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, ο ένας είναι ο Πρίγιοβιτς και ο άλλος ο Λιβάγια. Μετά το Λιβάγια στην ουσία το χάος και μετά τον Πρίγιοβιτς μπορείς να βρεις και άλλους παίχτες στον ΠΑΟΚ και έχει καλύτερο ρόστερ και φάνηκε και χθες που δεν ήταν σε μέρα και πήρε το μάτς. Αυτό είδα στο χθεσινό το μάτς εγώ. Τώρα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, στα γρήγορα δεν το περίμενα να έχουμε το 4-4 και πάει πολύ, πολύ καλά η ομάδα και ο Δόνης προφανώς δουλεύει όλα τα σχήματα τακτική, με νεκρούς. Τακτική, yeah. Πολύ ο Δόνης και mm-hmm. το θαυμάσιο είναι ότι η αφομοίωση της τακτικής από τόσο νέα παιδιά δηλώνει δύο πράγματα. Και ποδοσφαιρική ευφυΐα των παικτών, πέρα από το mm-hmm. ταλέντο, αλλά και γνώση του Δόνη, αλλά και το να μεταδώσει τη γνώση ο Δόνης στους παίκτες. Είναι πάρα πολλά τα θετικά στοιχεία, δεν είναι ένα. Και το καλό είναι από τους κάνει η οικογένεια είναι ότι δεν το πιστώνεται όλο αυτό. Το πιστώνεται ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και ο Δόνης και όχι η διοίκηση που είναι ανύπαρκτη κατά τα άλλα, νομίζω. Δεν υπάρχει δηλαδή χημεία κόσμου και διοίκηση, υπάρχει κόσμου και ομάδας χημεία στον Παναθηναϊκό. Τώρα όσον αφορά το άλλο το ζήτημα, για τους συνταξιούχους που λες, οι συνταξιούχοι είναι οι πρώτοι. Καλά κάνει. Να πεθάνουν οι συνταξιούχοι για το κράτος, θα σκοτώσουν τους μάνες και τους πατεράδες. Άσε να μιλήσω εγώ λίγο. Να πάρουν μια καραμπίνα και να σκοτώσουν τσακαλώτι οι τσίπρες τις μάνες τους, τους μπαμπάδες τους, για να δείξουν το καλό παράδειγμα. Συμφωνείς, φίλε? Εσύ το λες κοινικά. Γιατί να το σκοτώνει, γιατί το πάει στο γιατρό τον μπαμπά του? Άστο να πεθάνει, ρε τσακαλώτο τον μπαμπά σου. Οι συνταξιούχοι είναι οι πρώτοι που υφίστανται τις μειώσεις, αλλά είναι και οι πρώτοι που πυροβολούνται. Και καλά, οι καινούργοι ασφαλισμένοι ζουν για να ταΐζουν. Αυτά δεν λέει και ο Στέφανος. Αυτά δεν λες και εσύ. Είναι λάθος όμως. Γιατί οι συνταξιούχοι περισσότερο. Οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που βοηθάνε. Καρδιτσιώτη. Δεν είναι το ανάποδο. Καρδιτσιώτη. Έλα, πες. Πώς αισθάνεσαι σαν βέρος κομμουνιστής? Ναι, ναι. Να ακούσει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας βγάζει τον κόσμο στους δρόμους κατά του Πούτιν. Πολύ καλά, γιατί αυτό δείχνει τη συνέπεια. Δεν μοιάζει οξύμορο? Όχι, ξέρεις γιατί. Κάτσε να μάθεις. Άκου, ο Πούτιν είναι πρώην. Είναι γενίτσαρος. Είναι... Σαν τον Τζίπρα είναι δηλαδή. Ακριβώς, είναι προδότης. Μήπως είναι όλοι οι κομμουνιστές γενίτσαροι? Δηλαδή είναι πρώην Πακόκ και είναι ΣΦΥΡΙΖΑ? Στάσου, ένα λεπτό. Δηλαδή όλοι οι κομμουνιστές όταν πάρουν την εξουσία γίνονται γενίτσαροι? Στο περίπου. Όχι. Άρα έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος που λέει ότι ο κομμουνισμός είναι μια ουτοπική θεωρία. Όταν κυβερνάνε με τον τρόπο που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Πούτιν είναι γενίτσαροι. Για πες ένα, γιατί με τον τρόπο που κυβερνούν. Περίμενε, θέλω μια τίμια απάντηση. Όταν κυβερνούσε η Σοβιετική Ένωση τότε όλοι οι κύριοι οι οποίοι... Δεν υπήρχαν ταξικές ανισότητες? Ωραία το είπε. Ωραία το είπε. Όχι, όχι, όχι. Υπήρχαν πολλές πολύ μικρότερες από ότι τώρα. Θα αστειεύεσαι. Και δεν υπήρχε ισότητα, αλλά δεν πήρα να σου πω αυτό. Πήρα ίσα να σου πω ότι αυτοί που έχουν απομείνει, πώς το λένε, ιδεολόγοι, είναι στην ουσία αυτοί που είναι πρώτοι στους αγώνες είτε τώρα, είτε πριν, είτε πάντα. Δηλαδή
τώρα παράδειγμα που κόβουν τις συντάξεις εκεί, ποιοι βγαίνουν μπροστά. Ποιοι βγαίνουν μπροστά, αυτό που λέει. Οι κομμουνιστές. Ακριβώς, γιατί αυτό δείχνει ότι είναι. Και ο άλλος ο περίεργος που τον. Ο άλλος ο περίεργος που τον βάζει φυλακή συνέχεια όποτε έχουν εκλογές. Και να πω και κάτι τελευταίο, μάλλον να ρωτήσω τι θα έχει στη Μαρμίτα Λαϊκό σε δικαστήριο σήμερα και να πω ότι το Πασόκ τελικά είναι παντού. Από παλιά ήταν παντού. Είδες εκπομπή εχθές πόσοι Πασόκ βγήκαν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα θέλω να δω, δεν είδα το δεύτερο κομμάτι. Εκτείνεται από το Λοβέρδο, που μπορεί να είναι πρώην πανσουδαστικάριος και στη νομική ας πούμε της Θεσσαλονίκης, μέχρι τον Νίν Καστοριανό Αεκτζή και ας βγει να πει, μέχρι και το Μαλάτο που έχει πάει στο Λάος. Δεν υπάρχει αυτό. Να σε καλά. Αυτό το κόμμα, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Να σε καλά. Ωραία. Μάλιστα. Ρε κερατά. Τι ρε κερατά. Το είπες. Τι σε είπα. Για τους ιατροδικαστές. Μην δώσει πω τι σου είπα. Άστο. Όχι. Όχι. Πριν το είπες και μου ήρθε. Μου λέει ο κόκκινος κάτι. Θα αποφαθεί ο ιατροδικαστής. Του λέω του κόκκινου κάτι για τους ιατροδικαστές. Το οποίο δεν λέγεται στον αέρα. Και να το πόρισμα για το θάνατο του γκέι. Λέγε. Απροσδιόριστο. Δεν έχει. Προσδιόριστος είναι. Ξέρεις σημαίνει αυτό. Πλακωθείτε στο ξύλο τώρα. Σκοτωθείτε. Απίστευτο. Θα σκοτωθούν οι δεξιοί. Πάντα ρε φίλε, σου λέει ένας ιατροδικαστής ότι ο θάνατος οφείλεται σε χτύπημα το οποίο έγινε στο δεξί άκρο της κεφαλής. Θέλαμε να μάθουμε σε αυτή την περίπτωση αν ήταν από χτύπημα ή από βιολογικά αίτια. Αυτό ένα από τα δύο. Ακριβώς. Αυτό απλά πράγματα. Δεν υπάρχει πιο απλό τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω όμως. Σταματάω εδώ γιατί. Εσύ, άστο. Ναι, σου συμφωνήσαμε και οι δύο να μιλήσουμε γι' αυτό. Εσύ, επειδή ήσουν αφελής και σε κοίταζε η Μπίκου και γελούσε, που είναι 25 χρόνια πιο μικρή από εμάς. Και λέω ότι γελούσε ότι εσύ ήσουν αφελής και έλεγες θα αποφανθεί ο ιατροδικαστής. Το λογικό είπε κάτι ο κόκκινος στο διάδρομο, θα αποφανθεί ο ιατροδικαστής. Περιμένουν. Και σκάσαμε στα γέλια πέντε άτομα. Αλλά ο κόκκινος το έλεγε σοβαρά. Τρία άτομα ήμασταν οι εξής πέντε. Ήταν και η τηλεφωνήτρια η Λίλα. Κρυφογελούσε κι αυτή. Θα αποφανθεί ο ιατροδικαστής. Και μόλις ακούσαμε τη λέξη θα αποφανθεί ο ιατροδικαστής, πέσαμε ξερί στα γέλια και οι τέσσερις. Μα ο κόκκινος το πήρε σαν σοβαρά. Το μπούφο, το κόκκινο. Είμαι μπούφο. Είμαι 100% μπούφος είσαι. Άστε. Ζεις στην Ελλάδα ο μπούφος. Κατά το μπούφο. Καλός ή κακός θα δώσεις. Έλα βρε μπούφο εσύ τώρα. Αφού ήταν δύσκολη περίπτωση. Πώς θα την απευθύνει. Ήταν δύσκολη. Πέρα από αυτά που λέμε τώρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι κύριε. Σχετικά με το μάτς χθες, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Το αφήσουμε. Ποιον διέκρινες ως καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ? Το Μαουρίσιο. Το Μαουρίσιο και εγώ, φίλε, γιατί πιστεύω όχι με διαφορά, με πολύ μικρή διαφορά με τον Πρίγιοβιτς. Απλά ο Μαουρίσιο έκανε τη δουλειά, το χαμαλίκι, έτσι ώστε ο Πρίγιοβιτς να μπει στην περιοχή και να τα παστελώσει. Ο Πρίγιοβιτς δύο γκολ, δύο προσπάθειες, εντάξει, φοβερός χθες. Και ο Πρίγιοβιτς κάνει δύο γκολ τα οποία δεν μας έχει συνηθίσει, τουλάχιστον στο πρώτο. Καλά, στο δεύτερο έχει βάλει και γκολ χαμηλά, αλλά την κούρσα των 40, θα πω 25, 35, 40 μέτρων, με την μπάλα στα πόδια, να μην το προλαβαίνει ο Έλληνας νεαρός στόπερ, είναι προ συζήτηση. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Θυμάστε ένα μάτς Άγιαξ ΠΑΟΚ 1-1 με γκολ του Ίβιτς. Το 1-1 που έσπασε το δάχτυλο Χαλκιάς και μπήκε ο Γκρέσιτς. Αυτό λέει. Μπράβο, το θυμάσαι το γκολ του Ίβιτς. Θυμάσαι. Όχι Γκρέσιτς. Ναι, ναι. Γκρέσιτς. Ίδιο ακριβώς με το χθεσινό ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα κάτι για τους αεξίδες. Ρε αεξίδες. Ρε αεξίδες απίθανοι να πούμε. Είναι δυνατόν να χάνετε 2-0 και ο προπονητής να βάζει μέσα τον Τζόσιτς. Τρίτο στόπερ. Και τον Γκάλο, ένα δεξί μπακ και ένα τρίτο στόπερ. Γιατί ρε αεξίδες, τι έγινε? Πήγε να το κρατήσει, ρε. Πήγανε, να πούμε, πήγε να το κρατήσει, ρε. Τι? Πήγε να το κρατήσει. Να κρατήσει το 2-0, πήγε. Άμα βάλει τρίτο στόπερ και μπακ δεξί. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή χάνει να πούμε. Μα κέρδισε, τι θα έκανε. Τι θα βάλει, αυτό που έπρεπε να ξεκινήσει, δηλαδή, το έκανε όταν έχανε 2-0. Αυτό κατάλαβα εγώ. Εγώ πιστεύω ότι ξεμπροστιάστηκε ο Τίγρης. Εγώ πιστεύω ο Ζουνίδης ήθελε να ξεμπροστιάσει τον Τίγρη. Έτσι πιστεύω, διότι φαίνεται τώρα, δεν μπορεί να παίζει ΑΕΚ όπως το Champions League με δύο δεξιά πακ, με τον μπακάκι δεξί εξτρέμ και χθες πάλι μπακάκι και γκάλι. Δηλαδή έκανε ο Ζουνίδης τέταρτη αγωνιστική αυτό που έκανε ο Μανώλο Χιμένεθ στον τελικό κυπέλου. Ναι, περί το λες. Να σε καλά, για χαρά. Ωραία προσέγγιση. Πονηρή. Πριν, πώς με χαρακτήρισες? Πώς? Πώς με είπες? Δεν θυμάμαι, πολλά σε έχω. Μπούφο είπες. Μπούφο. Για να με προσβάλλεις. Για σε προσβάλλω, ναι. Αυτό είναι ο μπούφος. Για να δω.
Αυτό... μοιάζεται λίγο. Περίμενε, αυτό είναι το πουλί, ο Μπούφος. Ναι. Τι λέει ο λαός? Ο Μπούφος ότι είναι βλάξη. Όχι. Τι? Το έξυπνο πουλί. Από τη μύτη πιάνεται. Ο Μπούφος έχει την πιο μικρή. Μύτη. Ναι. Ναι. Πώς είναι ο βλάκας? Για να καταλάβεις τι. Περιμένεις τώρα από τον Μπούφο να καταλάβω ότι είσαι βλάκας? Όχι, σου δείχνω ναι. κάτι. Έχει ναι. την πιο μικρή μύτη από πουλί. Ναι. Την πιο μικρή μύτη πουλιού. Άρα θα έχει και μικρό πουλί, άμα έχει μικρή μύτη. Αυτό είναι σκιού για τους ανθρώπους. Μάλιστα. Άρα εσύ δεν είσαι πουλί. Αλλιώς ο ελέφαντας θα ήταν όλοι με ελεφαντίαση. Ο ελέφαντας το πουλί του το έχει στο πόδι. Ξέρεις γιατί? Γιατί άμα σε πατήσει θα σε επιδείξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γελάει ο κόκκινος. Όχι, σου έδειξε ότι. Εντάξει, πάμε το πράγμα. Παρεξηγούμε πώς μου είχες πει κάτι ναι. με το βόδι. Ναι. Τι είχες πει, ότι το βόδι θεωρείται. Τι θεωρείται? Στη σαχαριστική λέξη, η λέξη βόδι σημαίνει γνώση. Σοφό. Ναι. Άπρα. Γι' αυτό σου λέω για τον Μπούφο. Ναι, αλλά πηδά στην εκπομπή τώρα. Πας αργά. Εσύ χαρακτηρίζεις ναι. χωρίς να γνωρίζεις. Έλεξες τώρα. Ορίστε. Την τουρμπίνα την έβαλε στις χίλιες στροφές. Άντε, πάμε τώρα. Ποια ναι. τουρμπίνα, ρε, άμα δεν ανοίξει τον γκάζι, πώς θα ανοίξει τουρμπίνα? Πάμε, ρε φίλε. Ναι. Άκου τι είπε ο Κεφτές. Πάμε, ρε φίλε. Πάμε, ναι. ρε φίλε. Τσιμισκή πιάσαμε. Λέγε, φίλε. Γράψτε ναι. τον κάποιο. Ναι. ναι. Ρίξε του μια κλίση να έτσι κάθουμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι γελάς, ρε φίλε. Γελάει. Έλα ρε φίλε, τι λέει αυτό ρε, θα μας τρελάνει. Ο ηλίθιος, ηλίθιος, είναι ό,τι θέλει. Μπούφος ανεβάζει, μπούφος σε κατεβάζει. Δεν μου λες, για να σε ρωτήσω κάτι ρε παιδιά, για να σας πω. Ναι. Τι μούφα είναι αυτή η τελευταία με τον Καρυπίδη? Μπουκάλια κινέζικα στην ελληνική αγορά. Α, αυτό φίλε ισχύει. Πουλιούνται 15 λεπτά, άσουμε λίγο να τελειώσουμε. Άστε να το πει. Πουλιούνται 15 λεπτά το ένα. Άμα θα φέρει αυτός θα πάρει 10 λεπτά μαζί με τα μεταφορικά με όλα. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο λοιπόν φιάλες επί 0,15 ίσο θα πάρει 225 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτό τώρα είναι επιχειρηματικότητα. Φίλε, να ρωτήσω κάτι. Καρυπίδη. Να ρωτήσω ναι, κάτι. Ναι, ό,τι θες. Καταρχήν, θεωρείς τον Καρυπίδη χαζό? Τελείως. Όχι, αφελεί, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ρίχνει στην αγορά κάποια θέματα τώρα, γιατί ασχολούμαι με το κινέζικο. Το εμπόριο. Αλλά ξέρει αυτό τώρα. Ασχολείσαι με το κινέζικο εμπόριο. Ναι, από τα μπουκάλια. Όχι, περίμενε. Και από Κίνα. Ασχολείσαι με κινέζικο εμπόριο, σίγουρα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Οι μεγαλύτερες εταιρείες χρησιμοποιούν τριγωνικές συναλλαγές. Ξεκινώντας από την Κίνα. Ναι, το ξέρω. Ξέρεις, δεν μου λες η ποιότητα του κινέζικου. Βρε καλέ μου άνθρωπε, ρωτάω κάτι. Ξέρεις τι είναι. Στα 10, τα 5 σπάνε. Δηλαδή, αυτό μας λες τώρα δηλαδή. Τα 5 σπάνε. Τα 5 σπάνε. Ναι. Τι μου λες τώρα. Τότε για ποιο λόγο οι μεγαλύτερες εταιρείες επενδύουν σε εργοστάσια παραγωγής στην Κίνα? Και επενδύουν. Και τι έγινε που επενδύουν? Επενδύουν για αυτό το λόγο. Βρίσκουν καρυπίδιδες, βρίσκουν δύο-τρεις άλλους. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα που λέτε εσύ για τον Καρυπίδη τώρα? Είναι δυνατόν ρε εσύ τώρα? Πετάει στην αγορά μια μουφ. Τι είναι 1,5 εκατομμύριο μπουκάλια καταρχήν? Είναι τόσο μικρή η ποσότητα που είναι ανάξιο λόγο να το φέρεις. Από 0,08 να το πάρει, 0,010, τι θα πληρώσει? Θα πληρώσει 100 χιλιάρικα για να βγάλει 200. Αν τα βγάλει τα 200, έτσι, γιατί μόλις ακούσει άλλο κινέζικο, θα φύγει τρέχοντας. Άρα λέτε ότι ο κύριος Καρυπίδης είναι μπούφος? Είναι χαζό. Μπούφος δεν είναι, όχι. Άκου να δεις τώρα τι κάνει αυτός. Ρίχνει στην αγορά τάχα ότι θα κάνει επιχειρηματικότητα, ότι και αυτά και ξέρω εγώ, για να πει ο άλλος, ωραία, 1,5 εκατομμύριο μπουκάλια. Σιγά, 1,5 εκατομμύρια σε γυαλί πουλάω το μήνα. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω. Δηλαδή τα ακούω τώρα, τόσες και από προχθές νομίζω έγινε αυτή η συζήτηση. Και λέω δεν μπορώ, θα πάρω ρε. Να ρωτήσω δηλαδή, κάτι, τι είδους μπουκάλια είναι αυτά? Τι είδους μπουκάλια είναι? Κρασιού, κυβουρούζου, κατάλαβες, τα οποία είναι άθλια. Το λευκό δε είναι κίτρινο μαύρο. Δηλαδή θα πιεις το τσίγουρο και μετά θα είναι μαύρο. Δεν υπάρχει ρε παιδιά, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έχουν καλή άμμο. Γυάλινο μπουκάλι, ξέρετε τι είναι. Δεν υπάρχει. Το γυαλί κατασκευάζεται από την άμμο, αλλά ότι αυτά από την Κίνα δεν είναι καλά. Είναι πάρα πολύ, πολύ κακής ποιότητας. Πολύ κακής ποιότητας. Τι να σου πω κύριε μου, πάντως σας υπενθυμίζω. Μην πέφτετε στη λούμπα τώρα, Καρυπίδης. Καλά κάνετε και το λέτε. Απλά μην ξεχνάτε ότι πολλοί
φέρνουν πράγματα από την Κίνα και κάνουν. Κάποιο θέλει να δαγκώσει τώρα, μάλλον και κάτι. Κύριε μου, δεν μπορείτε να λέτε για πράγματα. Σας παρακαλώ. Όχι, να δαγκώσει εννοώ το εργοστάσιο, ότι θα έχει τέτοιο. Όχι κάτι, για όνομα του Θεού, έτσι. Έχει σκύλο μέσα το εργοστάσιο, εννοείται. Και ο σκύλο δαγκώνει. Πάμε, επόμενη γραμμή και τελευταία. Είναι αυτά που λέμε, ρε, ξεφύγει ο κόσμο. Γιατί έπεσε κάτω, ρε κόκκινε. Σήκω απάνω, ρε. Γιατί έπεσε κάτω, ρε κόκκινε. Ρε παιδιά, έπεσε κάτω. Πάμε. Αφού τον έθαψε, το ρίξε και στο τέλος. Κάνε κανένα τηλησικό καλού κακού. Ρε το πνευμόνι, ρε τι σπυρομέτρηση θέλεις. Πάμε στον τελευταίο, ναι. Έχασε από τον Μπαζιάννα και το φάγανε τον Τωτό. Πάμε. Άμα κέρδισε, κουβέντα δε αλέ. Πάμε ρε κόκκινε. Δεν τρέπεστε λίγο. Ανηφόρα ρε κόκκινε. Ορίστε. Πάμε, ναι. Ναι. Άλλο δώσε, αυτός δεν ακούει, έπεσε από το ελικόπτερο. Ναι. Ορίστε. Χαίρετε. Καλώς το να. Μουδανιά. Αν δεν είσαι από Νέα Υόρκη. Σε είπα κάτω ένα του την άλλη φορά. Πες τον από Νέα Υόρκη είμαι. Ναι, για. Και άμα του έρχεται κανένα μπουνίδι. Εσύ να του ρίξεις μια. Γιατί. Και τώρα και ένα κουμπαμπίρε σε Ερατόπολη με χαρά είμαι. Θα σου δώσει μια με την πιτοκυλιά του, τελείωσε. Λοιπόν, ήθελα να πω στον φίλο που σύγκρινε λιουβάγια με Κρίγιοβιτς, είναι σαν συγκρίνει την παιδιά Ζάσταβα με Λαμπορκίνι. Οπα. Ελπιδοφόρε. Καλός παίκτης ο Λιβάγια. Καλός. Καλώς. Δεν μου λες τώρα ένα λεπτό, κάνω εγώ ερώτηση. Άμα βάλω τον Μπρίγιοβιτς δεκάρι και το Ζαμπόν, πώς το λένε, το Ζαμπόν, ναι. Το Ζάμπα, το Ζαμπά τον έκανε Ζαμπόν. Θα πίνασε το παιδί. Θα είναι ο Μπρίγιοβιτς τη ίδια περίπτωση με, δηλαδή, το βάζει χαμαλού. Δηλαδή, άμα είχες ένα Λιβάγια δίπλα στον Μπρίγιοβιτς, θα σε χαλούσε. Αλήθεια όμως. Να σου πω κάτι τέτοιε. Επειδή εγώ. Τέτοιε! Μισό λεπτό, Γρηγόρη. Επειδή εγώ δεν χωράω τα νερά μου. Ναι. Όχι, δεν τον ήθελα. Άνθρωπος που δεν έχει παίξει τον ΠΑΟΚ δεν το θέλω. Παίξει άλλη ηλικία ομάδα δεν το θέλω τον ΠΑΟΚ. Μας. Επειδή σε ξέρω, δεν αμφιβάλλω. Είμαι ειλικρινής, δεν χωράω τα νερά μου. Το ξέρω! Ούτε εμένα με χωνεύεις. Κι ας είσαι φίλος μου. Αφού είμαι γριά, τι να κάνουμε. Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, τα εισιτήρια για τον. Παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη κερδίζουν ο κύριος Κυριακίδης Κυριάκος και ο κύριος Κεραμιδάς Στράτος. Θα τα παραλάβετε από το Καντίνα Pit Stop, παλαιό σταθμό 36 δυτική είσοδο της πόλης, με τηλέφωνο το 23 10 55 70 70. Εντάξει, από εκεί. Κυριακίδης Κυριάκος, Κεραμιδάς Στράτος. Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Κανελάκι, Γιαλάμα και Δήμου, πρώτα θέλω.